Πάμε, πάμε. Πάμε, έρχεται. Τρία, δύο, ένα. Είσαι σίγουρο. Δεν ξέρω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό που πάμε <laughs> να κάνουμε κάθε φορά που το ξεκινάμε. <laughs> Δεν ξέρω, αλλά έχει τραβήξει 35 επεισόδιο, οπότε λογικά. <laughs> ναι, ναι. 35. Ου, <laughs> uh, super special 35th. 35th. 35. 35th episode. Τι είναι 35, τι, ενώ τι αριθμό είναι το 35. Το 35 είναι μόνο. Δεν είναι πρώτο, ναι. δηλαδή με το 5 και με το 7. Ναι. Ε, και με τον εαυτό του. <laughs> 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 και θα γελάω με τα πάντα πλέον αυτό. Ε, α, και αυτή είναι η φάση σου. Αυτή είναι η φάση. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, α πάμε έτσι. εβδομάδα βδομάδα 28η, επεισόδιο 3. Ξέρεις. Πάμε. Χάρη, πώς Πάμε. είσαι. Τι μεγάλες αλλαγές έγιναν στη ζωή σου την τελευταία βδομάδα. Έχει μεγαλώσει το μαλλί μου και το μουσί μου. Και μένα το μουσί το ψαλίδισα. Ωραία. Α, οκ. Okay. Ε, και δεν ξέρω, έχει μεγαλώσει η μέρα. Ναι. Και δεν τελειώνει. Και... <laughs> και έχει μεγαλώσει και η υπομονή μου. Αυτό. Αυτό Εγώ ξεκινήσει διαλογισμό. Α, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, όχι ψέματα λέω, δεν έχω ξεκινήσει διαλογισμό. Δεν ξέρω καν τι εννοώ με διαλογισμό. Δεν έχω ιδέα το πώ ε, μπορεί να διαλογιστεί. Το σαν μόνο άνθρωπος. που χρειάζεται είναι να είσαι Ινδό. Αχά. Οπότε. Και ο... δεν εμπλέκεται δεν καμία γελάδα μέσα σε αυτό. Δεν, δεν έχει κάτι τέτοιο που είναι το ηρωζό. Ε, κοίταξε, όταν διαλογίζεσαι, πρέπει κανονικά να απευθύνεσαι πάντα σε μία γελάδα, την οποία έχει στο νου σου. Γι' αυτό και ήταν πολύ ναι. δημοφιλή ο διαλογισμό τον καιρό του Πασόκ. Επειδή ήταν καιρό παχαίων Αγελάδων. <laughs> και εκεί όλοι κάναν διαλογισμό σε μια πολύ χοντρή Αγελάδα <laughs> που έβγαζε συνέχεια γάλα. Ναι. Γι' αυτό ήταν καλά εκείνα τα χρόνια. Γιατί μπορούσαν όλοι να διαλογίζονται και να οραματίζονται τη σωστή Αγελάδα. Τη σωστή Αγελάδα. Που ναι. πρέπει πάντα να είναι λίγο παχιά. Είναι πρόβλημα αν διαλογιστεί με τη λάθο αγελάδα ή την αγελάδα κάποιου άλλου. Είναι νομίζω σαφέστατα. κάποια προσβολή από το νόμο αγορεύεται, Οπότε. Κοίταξε, να προσέχετε. Είναι... Με ποια γελάδα διαλογίζεστε. Είναι παλιή νόμη αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα, θα σκίσει κανεί ποινική δίωξη τώρα. Για... Είναι πολύ παλιή νόμη. Ε, μια που λέμε παλιού νόμου, ε, κβάλε ένα αστεράκι ναι. εδώ, γιατί υπάρχει κάτι αστεράκι. που συνέβη. Ναι. Αλλά ήθελα να σου πω επίση για το διαλογισμό και τον καιρό του Πασόκ, ε, ότι Καλά, όχι, ξέρετε, βγάλει τον καιρό του Πασόκ, δεν υπάρχει λόγο γι' αυτό. Διαλογιζόμαστε και πάντα και μετά, και είναι πάντα ένα ελεύθερο πράγμα να κάνει. Απλά πρέπει να είσαι Ινδό. Και τώρα θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει ένα site στο οποίο ζητά να γίνει Ινδό. Ο πληθυσμό Ινδία δεν είναι πραγματικά τόσο μεγάλο, δεν είναι 1,2-1,3 δι. Είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Όλοι οι άλλοι είμαστε εμεί που δηλώσαμε με το αφημί μα ότι θέλουμε να γίνουμε Ινδί για να διαλογιζόμαστε. Εάν κόψουμε το επεισόδιο σε αυτό το σημείο, mm -hmm. έχω να πω και το, και το ανεβάσουμε όσο <laughs> έχει. Όσο <laughs> έχει. Θα είναι είσαι... μια πολύ ωραία παρακαταθήκη για <laughs> το Ιντερνετ. Είσαι πολύ ικανοποιημένο <laughs> από αυτό, δηλαδή. Αυτό μου λες τώρα. <χει> ότι δύο τρελοί, α πούμε, πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Δεν... Φαντάζεσαι να. Κάποιο άνθρωπο. Το, το έχω πει σε πολλά επεισόδια, λένε όντω ε, αστείο. Να, να ξεκινήσει να βλέπει μαρμελάδα στο 35ο επεισόδιο. Ναι. Και να ακούει αυτά τα πράγματα. Να ακούει για διαλογισμό και ότι δεν υπάρχουν Ινδοί και μόνο γίνεσαι Ινδό μέσω του ίντερνετ κτλ. Νομίζω ότι. Δεν θα το πιστεύει αυτό που βλέπει. Και δεν θα ξέρει αν του φταίει η καραντίνα, αν του φταίει. Ή δε... Δεν ξέρω. Είναι... Θα μα ναι. μας κάνει μιμ, πιστεύεις. Ο μόνος τρόπος να γίνουμε μιμ είναι αυτός. Ναι. Διαλογιστικό μιμ, σίγουρα. Ή αν αρχίσω τώρα εγώ να τρίβω πιπέρι από πάνω σου. Από εκεί <laughs> που Εσύ με βλέπεις από πάνω. Όχι, εγώ σε βλέπω αριστερά-δεξιά. Όπως, όπως, το βλέπεις αριστερά, -δεξιά, στο... Αριστερά-δεξιά, όπως, όπως, το, το βλέπω, βλέπω και εγώ, internet, ναι. 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 Ναι, ναι. ναι. Ναι, γιατί εντωπέξει έχουμε contrast χρωμα... Χρωμα... Ε, ε, φωτισμού μάλλον. Δηλαδή, εσύ ναι. είσαι πιο, πιο του ψυχρού. Ναι, Έχουμε πιο του, του θερμού. Ε, της λάμπας Βολφραμίου, ξέρω εγώ. Ναι. ναι. Οπότε Κοίταξε, ε, η αλήθεια είναι ότι... Μια ομορφιά δύο, είμαστε. Καλά πάντα, χρυσό μου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν, δεν κάνω color correction στα επεισόδια και κάποιο μου την είπε, οπότε θα κάνω. Θα χωρίσω την οθόνη <laughs> στα δύο και θα κάνω color correct το δικό σου σε μπλε. Ναι. και το δικό μου θα το κάνω σε κάτι άλλο. Σε θα... κόκκινο, για ένα στενοφόρο, ξέρω εγώ. Ναι, και θα βγάλουμε περιπολικό. ένα επεισόδιο Color Collected, <laughs> λάθος, απλά για να δούνε ότι έκανα Color Correction. <laughs> γιατί... Αν κάτι θέλω εγώ όταν βγάζω μια μισή ώρα βίντεο είναι να κάθομαι να κάνω color correct, correct webcams που κάνουν streaming ναι. σε ένα Mbps upload. Αυτό είναι το όνειρό μου <laughs> όταν δουλεύω <laughs> με υλικό. Καταλαβαίνεις τι ψηφιακή εικόνα παίρνω εδώ. Μπαίνεις στο δωμάτιο και νομίζεις ότι ο Χάρης βγαίνει από την οθόνη και σ' αγκαλιάζει. Ακριβώς, είναι... <laughs> ακριβώς. Εντελώς 3D, ναι. Το, ναι. Το, καταλαβαίνω ναι. φαίνεται και όλες από το αποτέλεσμα. Και τώρα το... όχι μόνο για να δεις τι έκανα πλέον κάνω record στα 60 fps για να βγαίνει 40 γίγα το επεισόδιο. <laughs> έτσι, για να δουν ότι δεν έχει καμία διαφορά γιατί οι κάμερε δεν τραβάνε τόσο <laughs> δηλαδή, απλά θα βλέπουν σε περισσότερα frames τη χαμηλή ποιότητα αυτού που κάνουμε, αυτό είναι το καλύτερο δείτε καρέ καρέ τη διαφορά που δεν υπάρχει στα επεισόδια θα ρίξω το μικρόφωνο ε... προσπάθησε να μην λοιπόν. το κάνει. θα το κάνω, θα το κάνω μόνος που... mm. Ναι. θα το καταφέρεις, σου έχω εμπιστοσύνη ε, μιλάμε για, όπω ξέρει και έχει δει θα το δείξω τώρα στον κόσμο αλλά υπάρχει Πάρα πολύ επαγγελματικό εξοπλισμό <χι> <εξοπλισμός, χι> ε, <χι> αυτή τη στιγμή <χι> πάνω στο γραφείο μου. Λοιπόν, ε, να... Πολύ ωραία. <χι> ναι, πολύ λίγε αλλαγέ Ξεκίνησε να, <χι> να πει <πείσω> αυτό, <χι> ε. γιατί θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ. Ωραία. Ε, πρώτον να πω γιατί μα ρωτάνε για τον εξοπλισμό μα. Παιδιά, σταματήστε να μα ρωτάτε για τον εξοπλισμό μα. Είναι μια κάρτα ήχου και ένα μικρόφωνο. Η δουλειά γίνεται στο post. Ωραία. Αυτά είναι κάτι σουρ sure SM58. Ο Χάρη έχει ένα Go Mic τη ε, Samsung. Εγώ Samsung. παλιά είχαμε ένα τη ROAD. Δεν παίζει ρόλο. Θέλει μια κάρτα ήχου, μικρόφωνο και μετά ένα DAW για να το. Ένα DAW για να κάνει την επεξεργασία. Εκεί είναι. Όχι, πρέπει να βρει ένα τρόπο να γράψει καθαρό σήμα και μετά να το επεξεργαστεί. δεν θα κάνουμε τώρα μιξάζι. Δεν έχει σημασία τι μικρόφωνο έχετε. Πάρτε ένα μικρόφωνο των 30 ευρώ, κάτι θα βγει. Άξι. πάρτε ένα πόντρε <laughs> μικρόφωνο με 40 ευρώ. Μια χαρά, USB, θα την κάνει τη δουλειά του. <laughs> θα την κάνει τη δουλειά του, ναι, μια χαρά. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Λε και έχουμε το soundproof δωμάτιο. Άμα μπει εδώ, αυγοθήκε, πώ τα λένε, ρικοφόν <laughs> και μπαίνει σε. Α, δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν έχω σίγουρα. <laughs> ναι, ναι, θα έλεγα ότι το βλέπω, ναι. <laughs> Ήθελα να σου πω επίσης το εξή. Ε, πάνω στον στο παλιό νόμο, ε, έρχεται μια μέρα ο Κώστας, ο συγκάτοικος μέσα και μου λέει, ε, είδες είδε ότι πήγε να εμβολήσει κάποιο ένα πλοίο με τρένο. Είναι <laughs> <όπως> το λέω, <laughs> ένας τύπος <laughs> στην Αμερική ήταν ένα πλοίο που είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό δεν ξέρω τι και το αφήνανε ήσυχο εκεί να κάθεται και, πήγε και το, πήρε ένα τρένο και πήγε ευθεία με το τρένο με σκοπό να, να, να εμβολήσει το τρένο το πλοίο δηλαδή το τρένο να φύγει από τη ράγα που συνήθως κινούνται τα τρένα να μπει ναι. στο νερό να εμβολήσει το πλοίο εντάξει, ναι. και με να, σκοπό βυθιστεί τι, το πλοίο, να βυθιστεί το <laughs> πλοίο <laughs> το έκανε με τρένο αυτό. Το, το καταλαβαίνεις. Πήγε. Με τρένο. Ένα μέσο <στάξει> σταθερή τροχιά πήγε με το τρένο να εμβολίσει ένα πλοίο που είναι στο νερό. Δεν είναι κάπου στη ράγα του τρένου. Ωραία. Και δεν ξέραν πώ να τον δικάσουν. Γιατί δεν ξέραν τι ήταν πρώτα απ' όλα το έγκλημα που διέφραξε. Και βρήκαν ένα νόμο ναι. του 1800 στην Αμερική, ο οποίο ήταν ενάντια στο να Εκτροχιάζει τρένα. Γιατί τότε εκτροχιάζαν τα τρένα για να του τα κλέψουν. Και βρήκαν ναι, αυτόν ναι. τον νόμο και θα τον δικάσουν <laughs> με βάση αυτόν τον νόμο του cowboy western. Wild, wild west. Μαλάκα. Δηλαδή, <laughs> γιατί... <laughs> <Άξι, τέλει. laughs> αρχικά. Αρχικά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι εντάξει, το τρένο είναι το δεύτερο πιο φαν μέσο που μπορεί να εμβολήσει κάτι μετά το αεροπλάνο, πιστεύω. Ισχύει. Ότι, okay, αν είχε κάποιο αεροπλάνο, θα μπορούσε να το ρίξει πάνω, οκ. Okay. Είναι το προφανέ. Το τρένο όμω <laughs> θέλει μια σκέψη από πίσω. Ότι θα κάνει και την υπερπροσπάθεια να το βγάλει εκτό τη γραμμή του. Και, και να... Α πούμε, αυτό όταν το οδηγούσε ο ίδιο, τι σκεφτόταν. ήθελε να ζήσει, απλά ήταν αυτοκτονικό και αυτοκτονικός ήθελε να καταστρέψει. όχι, ήθελε να, να του καταστρέψει όλου. Το είδε σαν θυσία που θα έκανε το είδο του, γιατί αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ξεχωριστό είδο που ξέρει ναι. την αλήθεια και ήθελε να βομβαρδίσει. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Καλά, σίγουρα <laughs> δεν κατανοεί πολλά επίπεδα γνώση για να θέλει <laughs> να εκτροχιάσει το τρένο. Δηλαδή, είναι τρένο, Τι παιδιά, το τρένο δεν βγαίνει από τι ράχε. Τώρα μου τα λέτε αυτά. Εγώ ήξερα ότι. Τόσα χρόνια μηχανοδηγό. Δηλαδή, τι εγώ νομίζω ότι οδηγάω στην άσφαλτο. Διόδια γιατί πληρώνω. Πού πληρώνει, Διόδια. Την μπάρα του μετρό που περνάει, ξέρω κάθε μέρα. Ναι, θα τον στείλανε στην Αττική οδό που περνάει το τρένο από τη μέση και θα νόμιζε ότι ταξιδεύει μαζί με τα μάξια. δεν έχει ράγα εκεί, πάει μόνο τη. Καλά, είναι φοβερό. Νομίζω αυτό είχε γίνει και εδώ πέρα πριν αρκετά χρόνια στον Πειραιά. Είχε φύγει στο λιμάνι ένα. Εκτό από τι δράγε του, ένα τρένο. Ένα συλλεκτικό. Αυτό αφού έχει απόσταση ο σταθμό από το λιμάνι. Ε, το ξέρω, δεν έφτασε στη θάλασσα, αλλά είχε βγει εκτό τέτοιου κάπω. Κάποιο ατύχημα πρέπει να έχει γίνει. Θα πρέπει να το ψάξω όμω. Μπορεί να λέω μαλακία, αλλά νομίζω είχε γίνει αυτό. Εκτό αν ήταν όνειρο που είχα δει. Μπορεί, Μπορεί, σου συμβαίνει, επειδή <και> είσαι κλερβόγιαντ. <χει> άμα το δούμε ε, αύριο ε, ε. στι ειδήσει, <χει> αυτό είναι. <χει> μπορεί να γίνει το στο μέλλον, ναι. Ναι, κάποια στιγμή. Επίση, ήθελα να σου πω ότι όταν πήγαμε στη Γερμανία με το ευρωπαϊκό το tour, ήταν πάρα πολύ ενοχλητική η σταθμή. Νομίζω το είχα πει και στο τότε podcast, γιατί σταματούσαν. Νομίζω, ναι. Δεν περνούσαν μέσα από την πόλη, σταματούσαν εκεί. Οπότε είχε, ξέρω εγώ, 42 πλατφόρμε και έπρεπε να πα από το 1 στην 17. Με ανταπόκριση δύο λεπτά κενό και δεν προλάβαινε και το είχανε. Γιατί δεν έβγαζε ναι, κανένα νόημα πλατφόρμα. Δεν ήταν σαν την Ελλάδα που είναι τετραπλές. Μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ. Ήταν ναι, απλά ναι, ναι. μόνες τους και δεν έβγαζε άκρη. Ε, τρένα. Κορονοϊός. Αυτά. Παστουρμάς. Ε, τα, το τρίγωνο που συνδέεται με κάποιο τρόπο. Κοίτα, και αν πρέπει να πάρει Το σημερινό, τρένο. ναι. Και έχεις κορονοϊό. Καλύτερα να φας παστουρμά και να μείνει σπίτι με τη νέα σου σχέση. Θα είναι λιγότερο περιπτειώδες. Ή μπορεί να είναι ο κωδικός 7 στα SMS που λέει κωδικός 7 παστουρμάς και λες τη διεύθυνση από την οποία φεύγεις, τη διεύθυνση που πας για να μην σε μυρίζουν οι υπόλοιποι. Τη διεύθυνση του παστουρμά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ξέρω όμως ότι δεν έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε αλλά ξέρω ότι και αν θες μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί mm -hmm. τα τρένα ήταν λίγο ξέρεις εκτροχιαστήκαμε από την κουβέντα mm -hmm. ήθελα να σου πω ότι έβγαλες μια έβγαλες μια αυτό δεν ξέρω τι είναι που έκανα ε, έβγαλες μια καινούρια σειρά ναι. στο κανάλι σου και τη YouTube. λάτρεψαν όλοι δεν την έχουν δει ούτε το 7% των subscribers. Ωραία, θε να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό. Γιατί εγώ άκουσα το επεισόδιο δύο φορέ και προσπάθησα να καταλάβω. Ναι. Εσύ μίλα μα γι' αυτό. Προ... Προσπάθησε. Ε, ωραία. Καταρχάς... Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που είναι στο πιάτο. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, ναι. Εγώ θα πω το αγαπημένο μου σημείο. Ναι. Ε, το ε, Αλλά εντάξει, okay, είναι, κάτι, είναι κάτι που αναφέρεται σε ένα δυστοπικό μέλλον έτσι. Το γράφει και στην περιγραφή νομίζω Α, κάποιος διάβασε την περιγραφή, πάρα πολύ ωραία Το επεισόδιο λέγεται The Bombing of Düsseldorf Ναι Οκ okay. Που τώρα που το συνδυάζω θα ήθελες πάρα πολύ να ε, βομβαρδίσει κάποια τρένα εκεί πέρα. Πολύ, γιατί δεν πολύ καλά. πιθανό. Ε, και βρίσκεται ε, χρονικά στο 2044, ωραία Μετά, μετά Και κάτι με some time after, ναι σωστά Δεν ξέρω καλά αγγλικά, έχουν χαλάσει τα αγγλικά μου τελευταία mm -hmm. Δεν ξέρω γιατί συνεχίστηκαν Να Και τέλος πάντων η σειρά λέγεται Singularity Cosmos ναι. Ή το επεισόδιο η λέγεται Η σειρά, σειρά. σειρά λέγεται Singularity Cosmos, ωραία Και το, το επεισόδιο, επεισόδιο λέγεται, λέγεται The Bombing of, of Düsseldorf Πολύ σωστά τα είχα καταλάβει, μην τα έλεγα να πω, δεν θα εξεχτιλιζόμουν. Όχι καθόλου. Ωραία. Είναι ηχητικό. Mm -hmm. Είναι περίπου διάρκειας 3,5 λεπτών, mm -hmm. κάτι λιγότερο mm -hmm. ίσω. Δεν είναι μόνο ηχητικό, και έχει και ακόμα... συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα views, ενώ πολύ συγκεκριμένο βίντεο. Ναι, έχει ένα συγκεκριμένο βίντεο όντω, ένα ε, τύπου εφέ δεν ξέρω. Και πριν το εφέ έχει και μια εισαγωγή που έχει στοιχεία και εκεί. Δηλαδή δεν είναι... <coughs> σωστά. σωστά Έχει ένα κώδικα εκεί που γράφεται ένα mm -hmm. περίεργο. Ναι. Δεν είναι και... σάιφερ, ούτε Caesar Cypher ούτε τίποτα Randomizer. Είναι από το After Effects. Mm -hmm. Μην τρελαίνετε, mm -hmm. Δεν. Γιατί κάποιος με ρώτησε. Α, κάποιο σε ρώτησε. Άρα, είδε που υπάρχει κοινό που ναι, ναι, ζητάει ναι, ανατολίτη ναι. και καινούριο ναι. content και, και όλα ναι. αυτά. Ναι. Ε, και ουσιαστικά ακούμε μία, στο πρώτο επεισόδιο μια ρομποτική φωνή να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα. Mm -hmm. Αν έχω καταλάβει σωστά. Mm -hmm. ε, και... Ναι, δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τι συμβαίνει ή τι Εντάξει. έχει συμβεί. Ναι. Ε, το αφήνει λίγο ανοιχτό, νομίζω. Ναι, γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο, προφανώς. Γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο, πολύ σωστά. ε, μ άρεσε το σημείο που είπε. Μπορώ να κάνω spoiler για μία τάκα του επεισοδίου. Ναι, δεν έχει. Όποιο είναι, μπορεί να σταματήσει το επεισόδιο, να πάει να το δει και να γυρίσει πίσω. Ναι, ναι άμα θέλετε να εδώ. Μ άρεσε Πάρα πολύ mm -hmm. ε, το σημείο που έλεγε για τους ανθρώπους ότι ε, ακούμπησαν κοιλιές. Δηλαδή ναι. η περιγραφή μιας μηχανής mm -hmm. που... Για την ναι, ναι, που περιγράφει την αγκαλιά και λέει ρε παιδί μου ότι ακούμπησαν κοιλιές, Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Δεν έχω κοιλιά, mm -hmm. αλλά. Ναι. Ενώ κάποια σημάδια α πούμε των ανθρώπων τα αναγνωρίζει. Αν είναι χαρούμενος κάποιο, mm -hmm. αναγνωρίζει το confusion από ό,τι είπε κτλ. Αυτό δεν της το έχουν επιβάλει. Ναι. Αναγνωρίζει το confusion γιατί τις έχουμε κάνει. Τι, άρα είναι, είναι γυναίκα! Ε, καλά, η φωνή είναι γυναικεία, ναι. Εντάξει, είναι πιο υψηλών συχνοτήτων. Δεν ναι, θέλω okay. να υποθέσω κάτι από πριν. Okay, okay. Μπορεί να μας κάνει ανατροπή και να μα πει ότι είναι. Δεν ξέρω. τάραντος. Μπορεί. Ε, και τέλο πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να δω τη συνέχεια. Θέλω να, να δω το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα βγει πότε. Θα βγει λογικά κάποια στιγμή μετά από τη Μαρμελάδα για να μην πέσουν όλα μαζί. Θέλω να βγουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, αν η Μαρμελάδα βγει την Παρασκευή, να βγει Σάββατο ή Κυριακή το επεισόδιο. Οκ. Okay. Και ο σκοπό μου αυτή η σειρά είναι να φτάσει στα πόσα επεισόδια, ξέρω εγώ. Έχει κάποιο προγραμματισμό ή είναι όπω βγει. Έχω. Αυτή η σειρά είναι λοιπον κάτι που θέλω να κάνω εδώ και καιρό. Και είναι. Είναι, είναι... είναι κάποιο είδου ημερολόγιο. Κάτι έγινε στον κόσμο μετά από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η οποία έχει να κάνει με το singularity, το οποίο στο concept του sci-fi, το singularity λέμε ή το, το μοναδικό σημείο της μαύρης τρύπας, ρε παιδί μου, ή τη μοναδικότητα που είναι όταν ένας υπολογιστής αποκτήσει νοημοσύνη ανάλογη με αυτή του ανθρώπου. Ναι. Και αυτό έγινε σε κάποια φάση στον πλανήτη Γη, τέλο πάντων, σύμφωνο, σε αυτό το σύμπαν τέλος πάντων, που έχω γράψει εκεί. Και Κάτι πήγε πολύ στραβά. Δεν ξέρουμε τι. Ε, Όπω είναι η φάση. Και κάπω με κάποιο τρόπο έχουν ανακαλυφθεί κάποια ηχητικά ημερολόγια που έχουν αφήσει ε, άνθρωποι ή μηχανέ. Είναι όλα μηχανέ, γιατί μέσα από μηχανέ τα έχουν βρει όλα. Υπάρχει mm -hmm. και λόγο. Και φτιάχνουν μια εικόνα ενό πλανήτη πολύ, πολύ ε, διαλυμένου. Ναι, και, okay. αφού τελειώσουν τα ηχητικά επεισόδια. Όλα αυτά και γραφτεί και η μουσικούλα, ξέρετε παίχνει μια ωραία μουσικούλα λίγο περίεργη και αυτά. Τύπου mm -hmm. 80s. Όλο είναι, έχει ένα 80s vibe, αλλά όχι τόσο. Ε, αυτό τώρα ο σκοπό μου ποιο είναι, είναι να τα πάρω μετά όλα τα ηχητικά ένα προς ένα με του τίτλου του και να τα βγάλω σε ένα ηχητικό album στο Bandcamp. Okay. Mm -hmm. Με όλη την παραγωγή, με όλα τα κομμάτια κτλ. Και, και όποιο αγοράσει το album, παίρνει δώρο όλο το συγγραφικό έργο που το κάνει όλο αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ολόκληρο κείμενο το οποίο συνοδεύει τα πάντα και εξηγεί πώς έχουν γίνει τα πράγματα και γιατί έχουν φτάσει στο τέτοιο. Στο okay. Σε όλα αυτά που βλέπουμε. Α, αυτό. πολύ ωραία ιδέα. Ναι, και θα είναι ένα έτσι... Είναι ένα, επειδή είναι, είναι ένα, αρκούν τα ηχητικά για να καταλάβεις πολλά πράγματα, αλλά για την όλη-όλη εικόνα θέλει και το κείμενο. Okay. Κατάλαβε, οκ. Όχι, είναι... μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό που υπάρχει γενικά ένα μυστήριο, παιδί μου, γιατί εντάξει, οκ. Okay. Σε βάζει λίγο μέσα κατευθείαν και δεν, ε, δεν, δεν μπορεί να αντιληφθεί την εικόνα. Ναι, γενική είναι, είναι εντελώ πλούφ. Εντελώ πάρτο. Δεν, αν δεν έχει επαφή με το science fiction, θα πρέπει να το παρακολουθεί και σιγά σιγά να ξεδιπλωθούν. Αν έχει επαφή ναι, με το ναι. science fiction, θα καταλάβει πολύ πιο εύκολα κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι κάτι. Είναι μια, μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτό. Θα βγει καμιά δεκαριά χιλιάδε λέξει κάπου εκεί, όλο σαν project, δεν νομίζω mm -hmm. να είναι παραπάνω, 10 με 12 α πούμε. Και θα είναι okay. μικρά μικρά ημερολόγια που διασώθηκαν από τον καιρό που γίνονταν όλα αυτά, τα οποία αν τα ενώ μαζί εκείνο, σε ένα puzzle, ναι. ναι, το καιρό εκείνο, καταλαβαίνει 5-10 γεγονότα που έγιναν στη γη και οδήγησαν σε κάτι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ήταν ο Στέλιος Ανατολίτη και το section ε, ναι. content του Στέλιου Ανατολίτη. Content του Στέλιου Ανατολίτη που δεν βλέπει κανεί. Α το βάλουμε κι αυτό <laughs> εκεί. Επίσης είναι το πίσω ότι έρχεται Πάσχα, ότι φτάνει Πάσχα. Πότε είναι την άλλη εβδομάδα. Φτάνει Πάσχα, είναι την άλλη εβδομάδα, ναι. Είναι, είναι την άλλη Κυριακή, ε. Ε, ε. ωραία. Ναι, αν έχουμε Πώ φαίνεται ναι, 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 που, 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 ακυρώθηκε το Πάσχα φέτο, Δεν ακυρώθηκε κανένα. Ότι... Ρε, παιδί μου, ενώ ότι δεν θα γίνει με τη, με τη συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται το Πάσχα αυτό. Καλά. Εγώ, ως πολύ φανατικό χριστιανό, έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Ναι. Κυριολεκτικά χαίστηκα. Ε, <laughs> με απασχολεί πολύ <laughs> περισσότερο το κοινωνικό μέγεθο αυτού του πράγματο. Ότι τι θα γίνει με του παππούδε, τι γιαγιάδε και του συγγενείς που είναι στα χωριά μόνοι του και δεν θα δούνε. Αυτό είναι το ωραίο του Πάσχα για μένα. Ότι βλεπόμαστε όλοι, ρε, παιδί μου. Κοιτάτε, ναι, έχει τύχει οικογενειακή... να κάνω Πάσχα και το επόμενο πούμε, Πάσχα ναι. να λείπουν μέλη από το τραπέζι. Έχει τύχει. Πολλέ ναι, φορέ. Ναι, ναι. Οπότε Τρίξα... είναι, είναι μια πολύ έτσι, οικογενειακή γιορτή και παραδοσιακά είναι για να μαζεύονται οικογένειε από όλα τα μέρη τη Ελλάδα. Και φοβάμαι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για του ανθρώπου που είναι μεγαλύτερες ηλικία και είναι μόνοι του. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Αν όλα πάνε καλά, πολύ πιθανόν να μπορέσει να πάει κάποιο να του δει τον επόμενο μήνα. Ξέρω, δεν ξέρω, την Πρωτομαγιά, ίσω. Αν όλα πάνε καλά, ή και λίγο πιο μετά. Οπότε. Εντάξει τώρα. Μακάρι. Μακάρι. Εσιόδοξο λίγο... σενάριο. Μακάρι ναι. την Πρωτομαγιά να είναι έτοιμη ε, η και λιγο πιο μετα οποτε ενταξει τωρα μακαρι μακαρι σεναριο μακαρι την πρωτομαγια να ειναι ετοιμη η συνθηκη για να. Ναι. <laughs> δεν ξέρω, να γίνει επανασύνδεση οικογενειών ή οτιδήποτε. Αυτό, ε, ναι. Δεν ξέρω. Είναι λίγο, είναι λίγο, βαρύ από αυτή την άποψη. Τώρα, εντάξει, για τους ανθρώπους που θέλουν να περιμένουν το Πάσχα για να αποδείξουν πόσο καλοί χριστιανοί είναι, έχετε χάσει το νόημα έτσι κι αλλιώς, οπότε ε, μη το παλεύετε κιόλα δεν έχει κανένα. Ξέρω, γλύψε κανένα κουτάλι, κανένα πυρούνι και τέλο. Ε, ναι, τώρα είναι, μπορώ. Είναι, είναι από τι λίγε φορέ που αυτό, οι ευχέ δεν πιάσανε. Αυτό το και του χρόνου και τα λοιπά. Ναι, ναι, Το, 2019 το, το φταίει αυτό, κατάλαβα. Ή το <laughs> <laughs> Είτε ο, καλή χρονιά. <laughs> και αυτά. Ξέρεις, Ήτανε, και... τη στιγμή που τσουγκρίζαμε α... όλοι οι ποτήρια την πρωτοχρονιά το 2020 έκανε... <σκλήσει> <σκλήσει> και έβαλε γάντι. <σκλήσει> για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Βάλε γάντι, έβαλε το χέρι στη βαζελίνη. Ωραία. Λοιπόν. Αλλά, αλλά, είναι, είναι επίσης αστείο γιατί εγώ έχω ψάξει ήδη συνταγέ για κατσικάκι και αρνάκι στο φούρνο. Γιατί θα τα αφήσω έτσι. Στο δικό σου φούρνο, όχι στο φούρνο γενικά που το κάνουμε κάθε χρόνο. Όχι, αλλά ξέρει τι έμαθα πέρυσι. Τι Ότι οι φούρνοι που ανοίγουν το Πάσχα πηγαίνει κόσμο που δεν έχει μεγάλο φούρνο, του πηγαίνει το ταψί με το κατσίκι και του το δίνει και το ψήνουνε. Ναι, αυτό εννοούμε στο φούρνο. What? <laughs> αυτό που λες, ρε παιδί μου, κάνει πολλοί κόσμο. Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι αυτό γίνεται και ότι οι φούρνοι τόσο αγάπη, αγάπη δείχνουν. Εσύ τι πίστευε ότι γίνεται στου φούρνου, α πούμε. Φτιάχνουν ψωμί και πας και το παίρνεις Αυτό Έχεις πάει ποτέ σε φούρνο Γενικά ξέρεις τι κάνουν κι άλλα πράγματα Ρε αγόρι μου γιατί να υποθέσω Όπως, το Πάσχα Γιατί να υποθέσω ότι οι, φούρνοι ψήνουν κατσίκια για τον άλλο κόσμο Στελιά Τι είπα τώρα, Σαν να ψήνουν κατσίκια Για τον άλλο κόσμο και για τον Άγιο Πέτρο Σαν Secret Santa με κατσίκια Ξέρω ναι, αυτό <laughs> ότι θα βάλουμε τα κατσίκια μα και όποιο πάρει ο... ναι. του άλλου, ξέρω εγώ, ναι. θα. Ναι. Όχι, κοίτα. Ε, Κάτι να καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. καταλαβαίνω. την αστική καταγωγή σου και το πόσο πολίτη ε, τον πέντε υπήρων είσαι, γιατί αυτό συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, νομίζω ότι το ήξερε αυτό. Πέρα από το παραδοσιακό ψήσιμο ε, στο σπίτι, στην αυλή κτλ., που δεν ναι, θα που γίνει. Αυτό φέτος, ξέρω εγώ. Που, που, που αυτό ξέρω Εσύ, Υπάρχει Μα περίμενε λίγο. Να, εδώ είναι το θέμα. Στο χωριό μου, αν πάω εγώ και στην αυλή μου ψήσω, δεν θα έρθει κανένα. Δεν με εμποδίζει να <laughs> το κάνω αυτό το πράγμα. <laughs> δεν εμποδίζω και δεν είμαι κίνδυνο για κανέναν. <laughs> δεν ξέρω γιατί. Εκτό από το ίδιο το αρνεί. Αλλά... Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχει. Ε, πώς υπάρχει... Το λένε? υπάρχει επιλογή να πάρει το. Το ταψί. Το το ταψί σου και να το πα στο φούρνο και να στο ψήσουν αυτοί και να πα να το πάρει μετά. Ναι, αυτό δεν είχα ιδέα ότι γίνεται. Το έμαθα δεν έχει ιδέα δηλαδή γίνεται. Τέσσερα χρόνια πριν. Οκ. Okay. Πολιτισμικό σοκ. Όχι, μου φάνηκε απίστευτα λογικό να σου πω την αλήθεια. Και ήμουνα, α, ναι, οκ. Okay. Γιατί ξέρω ότι Ωραία. υπάρχουν φούρνοι και τέτοια που το κάνουν και για πίτσε και για αυτά. Δηλαδή, πας... Ξέρω ότι υπάρχουν φούρνοι σε γειτονιέ και τέτοια ότι υπάρχουν νοικοκυρέ που δουλεύουν περίεργε ώρε και τα λοιπά και που κάνουν το ταψί ψή... Κάνουν τη γάστρα με τα γεμιστά, α πούμε, και την πάνε στο φούρνο τη γειτονιά για να το ψήσει. Και πάει κάποιο και το παίρνει το μεσημέρι. Ξέρω ότι το κάνουν αυτό γενικά οι φούρνοι. Δεν ναι. ήξερα ότι το Πάσχα ήταν παράδοση για κάποιου φούρνου να σου ψήνουν... Το έχουν και καμάρι, α πούμε. Ότι α, εμεί ναι. γιατί okay. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί. Που, όχι, γιατί, και, γιατί πληρώνονται. Δεν το... <laughs> <laughs> αυτό, <laughs> αυτό. <laughs> και πόσο πηγαίνει, <laughs> ένα ψι? Πόσο πηγαίνει τα Πόσο πηγαίνουν τα ψή, Ξέρω εγώ, 5 κιλά, 5 κιλά πληρώνω. <laughs> τι πάω και. Πληρώνω <laughs> τα κιλά που θα βάλω αφού φάω το φαϊ που μου ψήσανε. Όχι, όχι. όχι. Ε, νομίζω ότι η τιμή είναι περίπου. Δεν ξέρω τώρα ε, γενικά τι ισχύει. Είναι, είναι περίπου στα 20 ευρώ, κάτι τέτοιο. Α, το ψήσιμο. Ναι, απλά στο λέω ότι τώρα ούτε αυτό μπορεί να γίνει φέτος εκ των πραγμάτων γιατί πρέπει να σε ένα φούρνο. Η ναι, οποία είναι ανοιχτή, ναι. αλλά είναι πάλι α μην το ρισκάρουμε. Ναι. Οπότε εσύ λες ότι έχει ε, συνταγή για το φούρνο το δικό σου. Ψάχνω να βρω, ναι, για το μικρό μου, το, το, το ταπεινό φουρνάκι που είναι κάπου τόσο. Ναι. Πρέπει να χωράει ένα μπούτι από κατσίκι κομμένο στα τέσσερα το 1 τέταρτο. <laughs> 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 Πρέπει να χωράει και θα το κάνω. Οκ. Okay. Okay. Άρα είσαι έτοιμο. Ναι. Ε, εντάξει. Εγώ λογικά εκείνη τη μέρα θα φτιάξω μακαρόνια. Οκ. Okay. Όπω φτιάχνω κάθε μέρα. Γιατί τρώω μακαρόνια εδώ και ένα Γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύω και τρώω τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Μάλιστα, ωραία. Κατάλαβα. Και δεν θέλω και να δοκιμάσω να μαγειρεύω. Δεν μπορώ δεν να σε καλέσω σπίτι αυτή... αυτή τη δεν με έφτασε ούτε αυτή η κρίση σε σημείο να μάθω να μαγειρεύω, φαντάσου. Ναι. Δεν Θα ξέρω... Θα τρώω μακαρόνια είναι. μέχρι να πεθάνω. Ναι. Μπορεί να το πα με ρύζι, την ίδια τεχνική έχει νερό. Ναι, δυστώ. το ξέρω, το ξέρω. Και ρύζι φτιάχνω. Mm. Καμιά φορά φτιάχνω ρύζι και μακαρόνια μαζί. Οκ. Okay. Okay. Και ανοίγει από πάνω τι, με τα σιτάρια, ομό και τα πα <laughs> <laughs> στο φούρνο τη γειτονιά σου και λε, σα παρακαλώ, κάντε τα αυτά ψωμί. <laughs> Μεταμόρφωση από το σάπιο πιάτο σε κάτι που τρώγεται. Ε, ναι, προσπαθώ να... να... φτιάχνω κάτι που τρώγεται. Αυτό είναι ο σκοπό μου κυρίω. Okay. Όχι <laughs> το... το... η ποικιλία ή η γεύση οτιδήποτε. Προσπαθώ κάτι που να είναι ανεκτό στον ουρανίσκο μου να φτιάχνω. Ε, άρα μπορεί να φας με και λάσπη, Δεν έχει. Έχει πολύ κακό ουρανίσκο. <laughs> Θυμάσαι τότε που πήγαμε στο γιατρό και σου είπε δεν έχω δει χειρότερο ουρανίσκο. Σ ναι, αλλά ήσουν Παρασκευή και Παρασκευή ήταν. <laughs> ήσουν ο γιατρό. Έκανα το γιατρό. Ε... Έχω παίξει το γιατρό με χάρη Νταρζάνο. Και τώρα αυτό. Είναι αυτό μη θα βγει <laughs> σε όλα τα gossip sites ναι. Όταν <laughs> <Στο laughs> <ladylike>. ήμασταν μικροί <laughs> Στην τρίτη ε... νίκη έχουμε παίξει το γιατρό ε... Έκανα ε, δύο πίτε αυτή τη βδομάδα μια, τυρό... μια σπανακοτυρόπιτα. Οκ. Okay. Ε, τώρα τι να σου πω. Μετά από αυτό που είπα εγώ, λε αυτό και με ισοπεδώνει τελείω ναι, σαν άνθρωπο. Και σαν ε, μαγειρική ικανότητα, α πούμε. Δε, ο, τι να πω εγώ μετά από αυτό. Σήμερα μου έκανα τον με φτιάχνει πίτε. είχαμε φασολάκια. Εγώ το σπίτι μου το κρατάω, χάρη μου. <laughs> το κρατάω. <laughs> Καλά κάνει, τέλειο μου. Καλά κάνει και το κρατά. Εγώ με τα βία στο κρατάω, αλλά είναι ακόμα στη θέση του παρόλα αυτά. Ναι, το βλέπω. Υπάρχει, δεν έχει Έχω τέσσερι τείχου <laughs> τέσσερις στίχους και με προστατεύουν. Είναι όλα οκ. Σε έχει μετρήσει, δεν έχει κανέναν ναι ενδιάμεσο. Μπορεί βγαίνουν πέντε και μα λε ψέματα. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτή τη στιγμή πόσου τείχου. Βρείτε πόσου τείχου έχει το σπίτι <laughs> <laughs> Και κερδίστε τα φασολάκια του στέλιου. Ε, ε δεν μου ε... βγήκαν καθόλου καλά αυτά. Χαλιά... Γι' αυτό, χαλιά θα τα Για αυτό θα τα δώσουμε στον κόσμο. <laughs> λοιπόν, Άκου να δεις τώρα, mm. στο προηγούμενο επεισόδιο πήρες mm -hmm. ε, την πρωτοβουλία mm. να με τεστάρεις. Okay. Ναι. Και να δώσω και Όσε... μια πολύ σημαντική πληροφορία στον κόσμο. Σωστά. Ότι και, να, και γενικότερα να μάθουμε και πράγματα. Για μένα ή για γενικότερα ας πούμε. Βολεύει πολύ ε... να είσαι κλερβό για γιατί ξέρεις πότε θα πεθάνει κάποιος και πά και τον κάνει raise dead και γίνεται σκλάβο σου. Ε, ναι, βασικά είναι ο ουσιαστικό σκοπό ε, τη όλη φάση αυτή. Περίμενε δύο λεπτάκια, γιατί έφυγε ένα καλώδιο. Ναι. Τι καλώδιο έφυγε, Αυτό το καλώδιο. Τι, αυτό είναι άσχετο με την ηχογράφηση. Και, ναι, καμία σχέση. Ωραία. Απλά έπεσε. Yeah. Ε, λοιπόν. Οπότε θεωρώ ότι είναι δική μου σειρά ε, να περάσει από ένα τεστ. Οκ. Okay. Τώρα. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Όπω όλοι ξέρουμε, δεν έχει χαρακτηριστεί κάπω. Δηλαδή, όλου του χαρακτηρισμού σε αυτό το podcast του έχω φάει εγώ. Είτε ω κλερβόγιαντ, είτε ω φωνή του στέλιου. Είτε... Δηλαδή, δεν, δεν έχει τίποτα, δεν έχει κανένα χαρακτήρα. Δεν έχεις, Όχι, δεν έχει κανένα χαρακτήρα γενικά. Δεν έχει κανένα χαρακτήρα ενός. στο podcast. Είσαι, είσαι... είσαι ένα ρομπότ κι εσύ. Όπω αυτό στο επεισόδιο τη καινούριο σειρά. Επειδή τι εκεί. Και Θέλω να πω ότι βρήκα... προσπάθησα να βρω ηλίθια τεστ. Ε, Σέρτσαρα ηλίθια τεστ. Δεν μου βγάλε τίποτα. Ίσως δεν είναι καλή η λογική να, να σερτσάρει ηλίθια τεστ για να ηλίθια τεστ. Όση ώρα μιλάω, είναι πάρα πολύ δύσκολο βλέποντα αυτό που κάνει απέναντι. Λοιπόν, επίσης, για να μην προσβληθεί <laughs> κανένας, τι κάνεις, τι συμβαίνει με το στόμα σου, τι έχει γίνει. Είναι σαν να έχει πάρει δέρμα από το πόδι σου και να το έχει κολλήσει στη μούρη αυτή τη στιγμη mm -hmm. Και να έχει κάνει εσύ ο ίδιο την εγχείρηση για κάποιο λόγο. Mm -hmm. Τι σου συμβαίνει. Λοιπόν, ε, ε, έχει μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για την ε, διπολική. Ναι, ο Χριστό και η Παναγία, ναι. Οκ. Okay. Δεν, αυτό το βρήκα εντελώ τυχαία και αυτό θέλω, είναι θέλω να, να τις... Εντελώ τυχαία. Θε, θέλω να κάνω ένα disclaimer ναι. εντάξει, για να μην προσβληθεί κανεί από αυτό το τεστ. Εκτό από <laughs> μένα. <laughs> <Βάζω laughs> Εκτό από σένα. Στα χίλια μου, κοίτα. Όχι. Όχι, όχι έλα, γιατί συμβαίνει. Ναι, για το... ε, ο, ναι θέλω να πω ότι δεν δε το κάνουμε για κάποιο προσβλητικό λόγο. Εγώ βρήκα ένα τεστ που δεν μπορώ να καταλάβω αν τρολάρει ή δεν τρολάρει. Και θα ah. σα διαβάσω. <laughs> <laughs> Λογικά. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έχω δει και τι ερωτήσει. Μόνο την πρώτη έχω δει. Okay. Αλλά. Κάτσε να το βρω γιατί το έχω σε κάποιο Αλλά τάμπο ήταν εδώ αρκετό πέρα. για το χάρη, μη βλέποντα καν τι γράφει το κείμενο, να αναρωτηθεί αν είναι σοβαρό ή όχι. Αν θα πθάσουμε σε ερωτήσει, θα είναι όλο και πιο άβολε μετά από ένα σημείο και ο χάρη θα κολλάει. Θα το βλέπει να δεν είναι. Ε, Α δούμε τι μπορεί να μα οδηγήσει. Ε, μ, παπούτσια φορά. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Α ναι, Β όχι, Δ κάποιε φορέ, Γ δεν είχε. Νομίζω είναι πολύ πιο χειρότερο από αυτό. Α, χειριστό. Γιατί και ξαναλέω, δεν βρήκα κάτι, δεν έχει να κάνει με σένα. Είναι, είναι πιστεύω γενικότερη έννοια, δεν ξέρω τι είναι το τεστ, δεν το έχω ξανανοίξει. Ωραία. Αλλά ο τίτλο του τεστ είναι Πόσο ναι. τρελό είσαι. Α, μάλιστα. Πάμε. Οκ, οκ. Χωρί καθόλου να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Δεν ξέρω αν εννοεί κανονικά. Και... Δεν ξέρω τι εννοεί τρελό. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Mm. Το πόσο τρελό είσαι, α πούμε. Δηλαδή, είσαι τέλειο, κάνει τρέλε και τέτοια. Α, ah, okay. κατάλαβα. Οπότε έχει πέσει σε ένα. Ό,τι να είναι. Ναι, πάμε. Μ' αρέσει. Ναι, Οπό εκτός εκτό αν στο τέλο. προσβάλει όλη την ηφίλιο. Πάμε. <laughs> μ' αρέσει πάρα πολύ. αυτό. εκτό στο βγάζει κάποιο, ξέρω εγώ, πολύ συγκεκριμένο τεστ ψυχιατρικό που. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμο για την πρώτη ερώτηση. Εννοείται. Ωραία. Οι τρελοί άνθρωποι ναι. χαίρονται να μιλούν με τον εαυτό τους. Ναι. Πόσο συχνά μιλάς με τον εαυτό σου. Ναι. Ποτέ, σπάνια, περιστασιακά ή πάντα αφού είμαι ο μόνος άνθρωπος που με ακούει. Mm. Λοιπόν, θα πω σπάνια σε συλλογέμαι, σπάνια στεναχωριέμαι, σπάνια για σένα κλαίω, σε ξεπέρασα σου λέω και το αφιερώνω στον εαυτό μου. Ωραία, άρα η απάντησή σου είναι σπάνια από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, συχνά. Συχνά. Είναι. συχνά. <laughs> Όχι, σπάνια. Ωραία. Περιστασιακά θα βάλω. Όχι, μην βάλει περιστασιακά, γιατί ποτέ δεν ξεκινάω και λέω. Τέλειω να σου πω κάτι. Ναι, πε μου. Τέλειω η αλήθεια, δεν το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. <laughs> οπότε... Ωραία. Άρα να βάλω πάντα. Ν ναι, βάλε ό,τι δεν έχει σημασία, τι θα πω, αφού εγώ θα σου απαντάω εσύ, και εσύ θα βάζεις τώρα, αυτά ρε. που πιστεύεις εσύ για μένα. Το, το ξέρω ότι είσαι τρελός, αλλά θέλω να ξέρω πόσο τρελός ναι, είσαι. Ναι, αυτή, δίκαι, αυτή είναι η ερώτηση, κατάλαβες. Okay, okay, λοιπόν. Άρα βάζω πάντα αφού είμαι ο μόνος άνθρωπος που με ακούει. Ναι. Το οποίο ναι. είναι λογικό γιατί και εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που σε ακούει. Ναι. Που με ακούεις. Ε, λοιπόν. Αυτό θα πάει πάρα πολύ χάλια, ναι. Ε, ερώτηση 2. Mm. Και, και μιλάει στο. <laughs> Άκουσα. Του αρέσει επίση να μιλάνε με τα κατοικίδια του. Εσύ mm. τι λε, Μιλά mm. στα ζώα. Mm. Όχι, αυτό είναι τρελό. Mm. Το ένα. Το δύο. Μιλάω μαζί του που και που, μόνο για να διασκεδάσω τον εαυτό μου. Mm. Τρία. Εσύ είναι πιο τρελό αυτό το ένα. <laughs> <laughs> Τρία. Βρίσκω το να μιλά με τα ζώα πολύ χαλαρωτικό. Τέσσερα. Φυσικά αυτέ οι συνομιλίε έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, τέσσερα. Τέσσερα, ωραία. Τέσσερα ξεκάθαρα. Ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μου είπε για πρώτη φορά στη ζωή μου, ξέρει πώ άκουσα το διάσημο εκείνο παραμύθι ε, που έγραψε. Ε, του μύθου του Εσόπου. Ε, το, με το Μέρμιγκα ναι. το, το και το Τζίτζικα. Με το Τζίτζικα και τον Μέρμιγκα. Το Τζίτζικα, φορά, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το πρώτη φορά μου το είπε Μέλισσα. Και μάλιστα δεν ήταν έτσι, ήταν μεθυσμένη Μέλισσα, η οποία είχε βγει ραντεβού με το Μέρμιγκα. Και τη έλεγε πόσο γαμμάτο είναι και πόσα λεφτά έχει. Γιατί μια φορά με ένα τζίτζι και πήγαινε τη την πέσει έτσι. Και δεν γούσταρε καθόλου η μέλισσα. Okay. Τη έλεγε Μετά Εγώ με είμαι τις... δυνατό και κουβαλάω 11 φορέ το βάρο μου και τέτοια, αλλά η μέλισσα δεν γούσταρε. Εγώ με τι μέλισσε έπαιζα μπιζ. Mm. Με... με τσιμπάγανε και προσπαθώ να μαντέψω ποια το έκανε. Mm. Ε, ζούσα δίπλα σε μελισσοκομείο. Mm. Λοιπόν. Σοβαρά. Όχι. Παρ' όλα αυτά είχαμε σφίκε στο σπίτι μου αν σε ενδιαφέρει. Πού είναι άλλο. Σας οι μέλισσε έχουν. Τις τηγανίζατε για τον κόσμο, τι πήγατε <laughs> <σε φούρνος, laughs> να σα τι ψήσουν. Ή τα μεγάλα γάλματα που είχαν σε όλο τον και πρόσωπο. Α, συγγνώμη. Όχι, όχι. Ναι, ναι. ναι έχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που είπε. Ήθελα να mm. πω ότι απλά οι οι σφίκες δεν βγάζουν κάτι που ξέρει, τρώγεται. Απλά τσιμπάνε. Το ξέρω, είναι μπάσταρδε. Ναι. Αυτό είναι ένα, μια δήλωση κατά της Φίκας. Αυτό το podcast. Ε, είσαι mm. ακόμα εκεί. Έχει πέσει. <laughs> είσαι καλά. Είσαι έτοιμο για επόμενη την επόμενη τρίτη ερώτηση. ερώτηση. okay. σημαίνει okay. λοιπόν. ότι θέλω να κάνω. Λοιπόν. πινάς Τελεία. Ναι, Μονίμως. <laughs> τελεία. <laughs> Ανοίγει το ψυγείο σας. Ναι. Για κάποιο λόγο θεωρεί ότι ή σου μιλάει στο πληθυντικό ή είστε πολύ. Είναι λάθο και ερωτήσεις πρέπει να το πω. Κακή μετάφραση από Google Translate, κάτι αλλά τέτοιο. Προφανώ! Κι εγώ τι νομίζει ότι σου κάνω για τεστ. Ανοίγει το ψυγείο σα, λοιπόν, αλλά ναι. δυστυχώ είναι άδειο. Ναι. Τι θα κάνει τώρα, Περίμενε. Πριν απαντήσει, έχει δύο επιλογέ. Είτε θα μείνω μυστικό, είναι σε άλλο πρόσωπο η ερώτηση, σε άλλο πρόσωπο η απάντηση. Σε άλλο απάντηση. πρόσωπο η απάντηση. Γι' αυτό μ' αρέσει. Οπότε καταλαβαίνει εντελώ. Ιατρικού περιεχομένου το site, έτσι. Καλά, Δεν μπορεί προφανώς, να βγει κανέναν από το site. Καλά, προφανώ έτσι είναι όλα τα τεστ για του τρελού ανθρώπου. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ε, είτε θα μείνω νηστικό ή θα πάρω κάτι από τον μπακάλικο. Αυτό είναι ε, σε μία απάντηση. Ναι. Είτε θα μείνω νηστικό ή για θα αυτούς... πάρω κάτι από μπακάλικο. Αυτή είναι Βλέπεις η επιλογή. Είναι το, το ταξικό, ταξικό λάθο εδώ. Μπακάλικο και νηστικό είναι το ίδιο. Γιατί οι τρελοί άνθρωποι ναι. έτσι μπράβο. Ναι. Τέτοιοι όχι σε μια απαντηση ειτε θα μεινω νηστικο η θα παρω κατι απο μπακαλικο αυτη ειναι η επιλογη ειναι το ταξικο λαθο εδω μπακαλικο και νηστικο ειναι το ιδιο γιατι οι τρελοι ανθρωποι ετσι μπραβο τετοιοι οχι μπακάλικο στη γειτονιά του. Γιατί κάποιοι δεν έχουν. Όχι. Θα φύ... Η δεύτερη επιλογή είναι: θα φύγω από την κουζίνα και θα επιστρέψω λίγο αργότερα και για να ανοίξω το ψυγείο για μία ακόμη φορά, ίσω αυτή τη φορά ω εκθαύματο βρω φαγητό. Καλά, μου μπορεί συμβεί μ... δύο-τρει φορέ, αλλά δεν το δοκιμάζω γιατί είναι επικίνδυνο. Οπότε θα πα με το ένα με το δύο. Με, Κύρα, αυτό, όταν... ή με το μπακάλι κολληστικό το. Τι φορέ που έχει γίνει αυτό, έμπλεξα με τα φαντάσματα που αφήναν το φαΐ και δεν προλάβαιναν να το κρύψουν γιατί το έκανα ξαφνικά. Okay. Και μου είπαν αυτό δεν είναι δικό σου φαΐ, είναι δικό μα, οπότε με το υπολογίζει. Οπότε το πρώτο πλέον, δηλαδή, ή δεν τρώω τίποτα ή πηγαίνω στον μπακάλικο Οκ, δεν... okay, που είναι το ίδιο πράγμα που φαίνεται εξισώνει εδώ. Ναι, 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 ναι. Προχωράμε στη συνέχεια του τεστ και στην τέταρτη ερώτηση του πόσο τρελό είσαι με το Στέλιο Ανατολίτη. Ναι. Πάμε. Εισαγωγή. Ναι. Οι τρελοί άνθρωποι είναι επίση γνωστοί για τα εξωφρενικά ρούχα που φοράνε. Δεν το βλέπει, ωραία. Ναι, από σένα φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Πώ δίνεσαι, ωραία. Ένα φοράω, <laughs> <laughs> φοράω. Ένα, φοράω ό,τι. Μπράβο. Ένα, φοράω ό,τι μου αρέσει. Mm -hmm. Δύο, φοράω συνήθω άνετα ρούχα. Τρία, έχω το δικό μου στυλ. Θα μπορούσα να είναι λίγο περιβολικό, αλλά μου αρέσει τέσσερα, απλά θα τραβήξω τυχαία κάτι από την τουλάπα μου και θα το φορέσω. Δεν σκέφτομαι τι συνέπειε. Ότι τύπου αυτό Θέλω... είναι. Σου εξηγεί λίγο και το φαινόμενο τη πεταλούδα. Το τύπου μπορεί να φορέσει ένα πουκάμισο, α πούμε, και να γίνει σεισμό στην Ιαπωνία για κάποιο λόγο. <laughs> αυτό θεωρείται το τεστ. Η αλήθεια είναι ότι αν φορέσω ρούχα και γίνει σεισμό στην Ιαπωνία, δεν θα με νοιάζει την ώρα που φοράω τα ρούχα. Οπότε κάποια μορφή τέσσερα, συγγνώμη. Δηλαδή... Καταρχά θα, Υπάρχει. Θα το έχω προβλέψει εγώ αν θα γίνει σεισμό στην Ιαπωνία. Α, να γεια σου. Οπότε δεν έχει νόημα. Γενικά φροντίζω να φοράω ρούχα τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι άνετο. Επίση θέλω okay. να δει κάτι. Μπορώ να γυρνάω το κεφάλι μου, αλλά το στόμα να μένει στην ίδια θέση. Κοίτα. Περιμένε, θα το κάνω γιατί <laughs> το κάνω πριν αρκετή ώρα. <laughs> περίμενε. <laughs> Μην με κάνει να γελάω. Περίμενε. <laughs> ναι, οκ. Okay. <laughs> περίμενε, περίμενε. Πρέπει να το δω, το έκανα πριν πολλή ώρα. Αλλά τώρα με διακόψει και έχω αρχίσει να γελάω. Δεν μπορώ να το κάνω. Άμα πάρει το βίντεο πίσω, το έκανα πάρα πολύ ώρα πριν. Σίγουρα στέλνω. Λοιπόν, ερώτηση. Όλοι καταλαβαίνω πόσο τρελό είσαι από αυτά που κάνει. Λοιπόν. Ερώτηση 5. Εντοπίζεις μερικά παλαιά και σπασμένα έπιπλα στην άκρη του δρόμου. Τα πώς αισθάνεσαι, πώς αισθάνεσαι, yeah. ένα δεν μου καίγεται καρφί, mm -hmm. δύο είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό μάλιστα, είναι μοναχικά και εγκαταλελειμμένα. Το τεστ όσο πάει και δυσκολεύει, δεν ξέρω αν το, το παρατηρήσετε έτσι, δηλαδή οι απαντήσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Το, τα και παίρνω για καφσόξα, αλλά δεν παίζει ας πούμε. Όχι, δεν το είχαν επιλογή mm. καθόλου. Πάλι συνεχίζει με τη φτώχεια. Έχει θέμα αυτό το πράγμα. Με <laughs> την τρέλα και τη φτώχεια. Είναι λίγο, <laughs> είναι λίγο ταξικό. <laughs> Όντω <laughs> έχει δίκιο. Ωραία λοιπόν αυτά τα προνομιούχα τεστ που βρήκε εσύ. Τα οποία όμω να πούμε ότι δεν τα είχα ελέγξει έτσι, γιατί δεν έχω και την. <laughs> 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 δεν ξέρει να διαβάζει πλέον. <laughs> την <laughs> ευσυνειδησία <laughs> <την καραντίνα, laughs> να ελέγξω το τεστ. <laughs> ναι. Το αφαιρεσε από το. <laughs> λοιπόν, ε, είναι, είμαι, στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί είναι μόνο του. Σταχωριέσαι πάρα πολύ. Είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό μάλιστα. Εννοείς. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Θα Δεν τι έχει κάνει. Μάτι, μάτι είναι. Μάτι είναι, κάτσα πιο καφέ. Λοιπόν. Και ετοιμάσου να ακούσουν την έκτη ερώτηση. Οι τρελοί άνθρωποι έχουν το κεφάλι τους στα σύννεφα. Ναι. Έτσι ξεκινάει. Ναι. Έχεις ξεχάσει ποτέ ότι ετοιμαζόσουν να πεις στη... Τι? Έχεις ξεχάσει... Θα το ξα... Δεν βγάζει νόημα η ερώτηση. Λοιπόν, ξα... το ξαναλέω, το ξαναλέω. Οι τρελοί άνθρωποι έχουν το κεφάλι ναι. τους στα σύννεφα. Ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχεις ξεχάσει ποτέ... Ναι. Ότι ετοιμαζόσουν να πει στη μέση μιας πρότασης. Ναι. Ό,τι τη μα να πει στην αρχή τη γενιά Έχει ξεχάσει ποτέ <χει> τα κλειδιά σου στα σύννεφα. Θα έβγαζε πιο πολύ νόημα. Ξεχνάω συνέχεια τι θέλω να πω. Ε, δεν, δεν, να πω. δεν ξέρω αν το έχει αυτό. Είναι, είναι τέλειο γιατί είναι όλα κεφαλαία και δεν έχει ούτε σημεία στίξη ούτε τίποτα. Είναι τέλειο. Λοιπόν. Δεν. δεν ε, όχι, δεν, αυτό δεν ακούγεται σαν εμένα καθόλου. Δύο. Μερικέ φορέ. Τρία, λοιπόν, συνήθω δεν το πιάνω με την πρώτη, αλλά περίμενε ένα λεπτό τι ήθελα να πω. Mm. Πολλές Πολλέ φορέ. Μερικέ φορέ. Θα βάλω, δεν έχει πολλέ φορέ. Θα βάλω μερικέ φορέ και να είσαι και ευχαριστημένος. Λοιπόν. Αισθάνεσαι ποτέ το τηλέφωνό σου να δονείται στην τσάντα σου και το κοιτά χαρούμενη. Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν έχει συμβεί όχι Ωραία. ποτέ. Ναι, έχει συμβεί μερικέ φορέ. Μόλι συνέβη πριν από 5 λεπτά. <laughs> Αν νιώθω χαρούμενο και όχι χαρούμενη, Ναι. Η ερώτηση Δεν είναι άκυρη. Είναι άκυρη, ναι. Είναι άκυρη. Ωραία. Δώσ' μου πάλι τι επιλογέ. Όχι ποτέ. Ναι, έχει συμβεί μερικέ φορέ. Ναι. Μόλι συνέβη πριν από 5 λεπτά. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Ενδιαφέρον. Κοντεύουμε, έτσι. κοντεύουμε. Λοιπόν. Χαίροι. Έχεις προσφέρει ποτέ βοήθεια σε ανθρώπους που δεν ξέρεις καθόλου Ναι Όχι ποτέ Υμ, Υποθέτω ότι το έχω κάνει μία ή δύο φορές Σίγουρα χρειάζονται βοήθεια Με θαυμαστικό <laughs> <laughs> Μόνο στο διαδίκτυο <laughs> Δεν ξέρουμε ποιο τρόπο ναι. Ωραία Το έχω κάνει κάποιες φορές Τώρα okay. okay. Ήτανε οι τυφλοί, οι παππούδες και οι γιαγιάδες που θα περάσουν το δρόμο Ξέρω εγώ Α, απλά μαζεύτηκαν 100 σε μια μέρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Όχι, δεν έγινε ποτέ αυτό, αλλά εντάξει, το έχω κάνει. Ωραία. Το καλύτερο και μια νιά. γιαγιά στην Ομόνια. Στο φανάρι τι, εκεί το γονιό. Τι έκανε που είναι τέτοια, τα τέτοια. Όπω κατεβαίνει από εξάρχεια από τη Μιστοκλέου. Ναι. Ε, και βγαίνει το τέτοιο. Ε, ο Παπλάρη μου κάνει. Εσύ! Λέω ναι. Με το δρόμο! Λέω εντάξει. Τη <laughs> 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 δίνω ξέρω, εγώ, το χέρι. <laughs> εντάξει, γιαγιά. <laughs> 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 ναι, τη δίνω το χέρι. Να σε καλά, Θεό δεν σε έχει καλά. Σου λέω ευχαριστώ. Να σε καλά, για και φεύγει. Αυτό ήταν από τις πιο περίεργες τέτοιες που έχω δώσει βοήθειες Ισχύει, ισχύει Γιατί είχε αυτό το, το απειλητικό μέσα εδώ Α! Το χάβγες μετά το δρόμο Βασικά το απέτησε αυτό, δεν το δεν, δεν είχα επιλογή, δεν, δεν βοήθησε εκεί. Απλά βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Δεν Και πώς ήξερε ότι λέει εσένα. Με κοιτούσε αρκετά έντονα. Οκ, okay, οκ. Okay. Άρα μετά, έβαλε το χέρι της στον μπράτσο μου. Δεν Άρα μάλλον εννοούσε εσένα. Ναι, δεν, όχι, το εσύ ήταν απλά για να μην τρομάξω όταν με πιάσει, να τρομάξω όταν με φωνάξει. Δεν είχε δηλαδή Ζω, κάποιο. Εκείνη τη στιγμή, εφόσον το, το έκανε τόσο ξέρεις, έντονα, ρε παιδί μου, ό,τι και να σου είχε πει, θα το έκανε. Τι πω, hey, εσύ, έλα να παντρευτούμε τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, πα, να το έκανε. Ναι. Ναι. Τα κούνε όλα τώρα. Παίζει να έλεγα πραγματικά. Εντάξει, οκ, Ξέρω άμα, okay. άμα σε σώσει από αυτό που συγκινηγάει. Θα πάμε γαμίλιο ταξίδι στην Τρίτη Σεπτεμβρίου. Δεν πάω Α, σου Λοιπόν, Ερώτηση που αφορά και στο podcast. Θέλει να κάνει ένα ντου. Mm -hmm. Τι κάνει πρώτα, mm -hmm. Βγάζω τα ρούχα μου και μπαίνω στο ντου προφανώ. Πρώτη επιλογή. Και η δεύτερη επιλογή είναι Ελέγχω την κουρτίνα του ντου για να δω αν ένα φάντασμα ή ένα δολοφόνο με περιμένει. <σχ> δεν μπορώ αυτές τις υπερβολέ με του δολοφόνους. Πάντα είναι φάντασμα. Πάντα είναι φάντασμα. Okay. Και δεν okay. ελέγχω γιατί ξέρω τι είναι εκεί. Απλά βγάζω τα ρούχα μου και κάνω <σχ> μου το φάντασμα. Ωραία. Άρα το 2. Και φτάσαμε εσύ στην τελευταία ερώτηση του, του καταπληκτικού τεστ. Ε, λέει, μιλώντα για τα φαντάσματα, mm. μια και το ανέφερε πριν. Ε, ναι, ναι, τυχαία. Μ... Είδε πώ το πήγε στρατηγικά εκεί. Ναι, ούτε εγώ το έβλεπα να πηγαίνει εκεί. Έχει δει ποτέ. Φάντασμα. Όχι, δεν είμαι προληπτικό. Πρόσεξε, είναι το indecisive ερώτηση αυτή, έτσι, πιστεύω. Όχι, δεν είμαι προληπτικό. σω μία φορά, δεν είμαι σίγουρο όμω. Ναι, σίγουρα. Και τέσσερα, έχω υπερδυνάμει, μπορώ να τα αισθάνομαι. Υπενθυμίζω ότι ψάχνω το, το πόσο είναι τρελός Είναι του τελευταίου τελώς. φαντάσματος που είδα. <laughs> ήταν έτσι, <Ξες> γιατί. <laughs> γιατί ήταν από το δεύτερο παγκόσμιο <laughs> και δεν είχε κάτω αγώνι. Το έχασε σε μια βόμβα. <laughs> Τον λέγανε okay. Ελικρινή. Δε, δεν έσκασε βόμβα, απλά το έχασε σε μια βόμβα κάπου. <laughs> ναι, το άφησε. <laughs> εκεί. Πάνω. Το ναι. άφησε εκεί. Έχω πει επανειλημμένα, το είπα και πριν, όταν με ρώτησε για το ψυγείο, ότι τα φαντάσματα στο σπίτι μου καμιά φορά είναι λίγο επιθετικά. Εντάξει. Άρα θε να απαντήσουμε τι... να το ναι, σίγουρα ή το έχω υπερδυνάμει, μπορώ να το αισθάνομαι. Ε, το ναι, σίγουρα. Δεν θέλω να πω κάτι για τι υπερδυνάμει, γιατί ήδη με ρώτησε πριν αν βοηθάω κόσμο και δεν ήξερα αν με ρωτά αν είμαι ο Batman τελικά ή όχι. Στο οποίο δεν θα απαντήσω. Αλλά ναι. <coughs> λοιπόν, ε, Στέλιο, βγήκε το πόρισμα. Ναι. Θέλω να σε ενημερώσω. Ναι. Ότι είσαι 90% τρελό. Οκ. <laughs> <Okay. laughs> και ε, το πόρισμα. Ένα τρελό, τρελό Batman. Μου, <laughs> με, τον Κώστα, γιατί? με τον Κώστα Βουτσά. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Κάτσε να σε το πόρισμα. Λοιπόν, είσαι απολύτω τρελό. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Αλλά αυτό είναι εντάξει επειδή η τρελή. αλλά αυτό είναι εντάξει επειδή οι τρελοί άνθρωποι ποτέ δεν βαριούνται και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κανεί δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνει τι θα κάνει ένα τρελό στη συνέχεια και αυτό είναι φοβερό. Έτσι δεν είναι. Μπορούν επίση να γελούν με τον εαυτό του και να μην παίρνουν τη ζωή σε σοβαρά. Ζουν μια υπέροχη ζωή. Στέλιο, συγχαρητήρια. Δεν ήξερα ότι ζει μια υπέροχη ζωή. Όντα τρελό. Έτσι, 90% τρελός Όντα χαμένο από κούνια, α πούμε. Απλά ξυπνάω το πρωί και καλά. Αυτό το. Καλά, παιδιά ω τέλειο. είναι θεότρελο. Έχει μια υπέροχη <laughs> ζωή. Υπέροχη, ζωάρα. Ζωάγκα <laughs> για του λίγου που θα το πιάσουν αυτό και παίζουν Final Fantasy. Uh, 90% τρελό λοιπόν. 9 στα 10. Μπράβο σου. Σχεδόν το τερμάτισε. Σχεδόν. Ξέρει κάτι. Θα ήθελα ξέρω πολύ πολλά, να το τερματίσω. Ξέρω πολλά πράγματα. Αλλά. Ουφ. Κουράστηκε. Ε, θα κάνω θες. ένα διάλειμμα θα κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι κι αλλιώς, γιατί πρέπει να αλλάξουμε στήλη, γιατί τώρα πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσει λίγος χρόνος να καταλάβεις ότι έχεις μπλέξει με ένα τρελό. Mm -hmm. και Αν δεν ήταν αυτό το τεστ, ναι. δεν θα μου είχε σώσει τη ζωή κανείς. Δηλαδή αυτό το τεστ μου έσωσε τη ζωή και κατάλαβα πόσο τρελό ναι. είσαι. Ε, μπορεί να θες να φύγεις τώρα, εντάξει. Αυτά εμείς τρελή τα έχουμε, να ξέρεις. Και πού να πάω. Πες του να φύγει και να πάει, ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω θα, θα, να έρθω, να στη, θα έρθω στη, θα σου. Okay. Θα έρθω στην του γέρα σου για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι ούτε φάντασμα ούτε mm -hmm. δολοφόνο. Ναι. Mm -hmm. Απλά θα ανοίξει την του γέρα, θα με δει μέσα, θα σου πω mm -hmm. γεια σου στέλνω και ελπίζω, θα φύγω. Yeah. Ναι, εντυμμένο. Okay. Μα έτσι κι αλλιώ δεν βγάζω τα ρούχα μου πριν κάνω μπάνιο εγώ. Α, ah, εσύ δεν είσαι από αυτού. Ναι, εγώ δεν είμαι τρελό. Ναι, ναι, καθόλου. Μια χαρά είσαι χάρη μου. <laughs> <laughs> είμαι 10% τρελό. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, συνοδοιπόροι στην τρέλα και μαρμελαδοχτυπημένα και γενικά άνθρωποι εδώ τη φάση, ε, ήρθε η ώρα να πάμε στο Netflix Corner, το οποίο για αυτή τη βδομάδα είναι μια ταινία του Netflix. Γενικά προσπαθούμε να μην τερματίσουμε το Netflix. Έχουμε βάλει κάποια έτσι. να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Να μην βλέπουμε 19 σειρέ μέσα στην ημέρα. Ε, και το καταφέρνουμε νομίζω χάρη. Ναι. εγώ ήταν 17 χθε, α πούμε. Το 19, α πούμε, είναι ένα νούμερο που δεν πιάνω. <laughs> και για θεότρελος νομίζω τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά. Είσαι πολύ τρελός. Είμαι πολύ τρελός. Λοιπόν, είδαμε το platform. Είδαμε το platform. Είδαμε το platform. Αυτά, τέλος επεισοδίου. <laughs> Αυτό, ναι. Το είδαμε. Τα καταφέραμε. Δεν ξέρω αν έχω πετάξει με χειρότερο τρόπο έτσι δύο ώρες από τη ζωή μου. Ωραία. Ε, θες να <coughs> πούμε περίπου τι είναι η ταινία και μετά ναι. να μας πεις γιατί, γιατί έχεις τέτοια έχθρα και τέτοιο μίσος και τέτοιο αποτροπιασμό ναι. απέναντι Πάμε σε λίγο. αυτό το καλλιτεχνικό δημιούργημα. Έτσι και, ναι, γιατί τώρα τι γίνεται. Λέμε να, να, για το Netflix Corner, αλλά δεν του λέμε και να το δουν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. ε, είναι μία ταινία... Καλογυρισμένη, Ισπανική. Ωραία. Μα έχουν ταράξει οι Ισπανοί τελευταία. Ναι, αυτό θετυμένη... σκεφτόμουν, αυτός σκεφτόμουν ναι. και εγώ. έχει πάρα ναι, πολλέ Ισπανικέ ναι, παραγωγέ σε ναι. σειρέ ταινίε τη Πουτάνα. Γίνεται. Ναι. Ε, και ξέρει, ε, είναι έτσι μια ταινία με. Τι συμβαίνει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί το οποίο έχει μια τετράγωνη τρύπα στη μέση και ανακαλύπτει ότι έχει και πάνω το κλουβί και κάτω το κλουβί και από αυτή την τρύπα κατεβαίνει με ένα μαγικό τρόπο που δεν βλέπουμε ποτέ ένα, μια πέτρα η οποία είναι ακριβώς το μέγεθος της τρύπα και έχει στρωμένο ένα τραπέζι πάνω. Ωραία. Και αυτό το τραπέζι κατεβαίνει από το πρώτο πάτωμα μέχρι το τελευταίο πάτωμα που δεν μας λέει πόσα πατώματα είναι για να ξέρουμε από την αρχή Αχα, και πιστεύω. έχει πάνω πάρα πάρα πολύ φαΐ. Ωραία. Και... Εντάξει, έχει Πάρα πολύ φαϊ. Πολύ. Ναι. Όταν το βλέπει, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα τραπέζι που θα φάμε δεκάτομα. Έχει πολύ φαϊ. Ε, αυτό είναι Πάσχα σε κάθε... 2006. Εντάξει, το φαϊ που έχει. Ναι. Ναι. Ε, είναι επειδή είστε τρελόι στο σόι σου, λοιπόν. <laughs> ε, Και τρώτε βολέ. <laughs> ε, αυτό που μας λέει λοιπόν η σειρά είναι ότι ε, κάθε όροφο έχει δύο άτομα και πρέπει να φάνε όλοι από αυτό το πράγμα. Με σκοπό να, να κρατηθούν ένα μήνα που θα είναι κλεισμένοι εκεί πέρα. Και θα ζω... ξαναλάξουν όροφο. Γιατί αυτό ναι, ξεκινάει το φαγητό βομάδα. από πάνω. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ αυτό. φαΐ έχει. Και όσο πέφτουν οι όροφοι, α ναι. πούμε, προ τα κάτω, το, υπάρχει το, το λιγότερο φαγητό. Είναι αυτό οπότε... ότι δεν ναι. τρώει κανεί το φαγητό που του ετοιμάζουν, που είναι το αγαπημένο του πιάτο, κάθε. Κάθε μέρα. Δηλαδή, είναι, μαθαίνουμε τέλο πάντων μετά στην ταινία ότι είναι αρκετοί όροφοι αυτοί. Ε, θα είναι spoiler τώρα γιατί δεν μπορεί να τη συζητήσει αλλιώ στην ταινία. Μαθαίνετε ναι, δηλαδή ναι, ναι. και γυρίστε μετά. Λοιπόν, μαθαίνουν ότι είναι, είναι 250 όροφοι όπω είναι. Άρα, είναι 500 άνθρωποι και πάνω στο. υποτίθεται ότι πάνω σε αυτό το πράγμα έχει 500 πιάτα και είναι όλα το αγαπημένο πιάτο του καθενό. Το οποίο σημαίνει ότι σε κάθε όροφο μπορείς να βρίσκεις το αγαπημένο σου πιάτο και να το τρώ και να είσαι εντάξει. Και θα τρώ για. Ε, πώς το λένε, για ένα μήνα, για δύο μήνε, για όσο καιρό μένει εκεί, το αγαπημένο σου πιάτο κάθε μέρα. Ωραία. Και το έχει το... περιγράψει σαν διακοπέ αυτό τώρα. Ακριβώ. Δεν θα ξέρουμε αυτό... τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Θα έπρεπε αυτό να αρκεί. Αυτό δεν συμβαίνει όμω, γιατί οι άνθρωποι από τα πρώτα πατώματα που έχουν όλο αυτό το τραπέζι τρώνε ό,τι του κατέβει στο κεφάλι αντί να κάνουν μερίδε, με αποτέλεσμα από ένα πάτωμα και μετά να μην έχει φαΐ. Καθόλου. Και επειδή περνάει αυτή η εβδομάδα. Και μετά δεν ξέρει πού θα βρεθεί, σε ποιο πάτωμα θα είσαι ψηλά ή θα είσαι χαμηλά. Έχει κόσμο ο οποίο είτε πεθαίνει από την πείνα, είτε πεθαίνει από την τρέλα, είτε τρώει τον, τον άνθρωπο που είναι μαζί στο κελί ή οτιδήποτε. Και ξεκινάει η θα εισαι χαμηλα εχει κοσμο ο οποιο ειτε πεθαινει απο την πινα ειτε πεθαινει απο την τρελα ειτε τρωει τον ανθρωπο που ειναι μαζι στο κελι η οτιδηποτε και ξεκιναει η ταινια και μα δείχνει, ρε παιδί μου, με έναν απέσιο σχεδόν τρόπο, αρκετά βαρετό κατ' εμέ. Το exposition έφτασε το σημείο που εγώ ήθελα να βάλω μαχαίρι, το καταλάβαμε, φτάνει, ρε παιδί μου, τον, τον κολόγερο, α πούμε. Ναι, και επίση να, να σα πω κάτι, η ταινία είχε πάρα πολλούς διαλόγους. Πα, σταματάνε να μιλάνε οι γαμημένοι Ισπανοί, ε! <laughs> Ρε, πραγματικά μπορούσατε να πείτε τα μισά και να βγάζει το ίδιο νόημα. Δύο ώρε το μόνο που άκουγα ήταν. <laughs> δεν σταματάνε, δεν σταματάνε. <laughs> δεν είχε χώρο για τη μουσική αυτή η ταινία. Είχε ναι. μόνο διαλόγου. Του δώσαν ένα σενάριο 400 σελίδε. Γαμώ το κέρατό μου. <laughs> Κουράστηκα <laughs> να του ακούω. Κουράστηκα, μαλάκα. Κουράστηκα να του ακούω. <laughs> Γιατί μαντέψτε, δεν λένε τίποτα μια μισή ώρα. Τίποτα απολύτω. <laughs> Νομίζω ότι στο 20 λεπτό σταμάτησα, κοίταξα τη Βέρα και τη είπα: Βέρα, αυτό θα είναι μεγάλη μαλακία. Και εκείνη μου είπε: Όχι, κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Και στο μισάωρο έχει αποφασίσει και εκείνη ότι θα είναι μεγάλη μαλακία. Δεν μπορώ να πω κάτι <laughs> καλό για αυτή τη μαλακία. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Φτάνε θα σου πω εγώ είπα. κάτι καλό αρχικά. Mm. Ε, παιδί μου, όχι, θα τα πει όλα. Θα τα... Είσαι χύμαρο. Γενικά, από τα μηνύματά σου είχα καταλάβει πόσο πολύ μισή αυτή ταινία. Οκ, εντάξει. Αυτό εγώ... το απολυμαντικό που έχω. Εγώ αρχικά. <laughs> όχι, όχι, μην το πιει. Ε, αρχικά έχω. Τότε να θέλω να πόδι... κάνω τρελό. <laughs> ε, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ε, το ότι ήταν πρωταγωνιστής ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό. Τώρα δηλαδή, τώρα ισχύει. αν βάλει μια φωτογραφία στο Discord του του Ζλάταν και του πρωταγωνιστή, <laughs> είναι το ίδιο πρόσωπο. Ωραία. Δεν ήξερα ότι ο Σλάταν πέρα από πολύ καλό ε, ε, ποδοσφαιριστή είναι και καλό ε, ηθοποιό. Τώρα, από εκεί mm. και πέρα, εμένα, αυτό που σου εξήγησα. Όχι σου εξήγησα, αυτό που σου έστειλα είναι ότι όχι τη μετρέλαν ταινία. Καταρχά την είδα λίγο μέχρι mm. τη Την είδα σε δύο δόσει, οκ. Okay? Κι εγώ. Αλλά, Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά. Δεσμορρίφω. Και καταλαβαίνω όλο αυτό που λε και το exposition κτλ. Ε, μου άρεσε η ιδέα πίσω από αυτό. Δεν μου άρεσε η εκτέλεση. Πε ναι. μου σε δύο προτάσεις ποια ήταν η ιστορία της ταινίας. Πες μου. Ναι. Κατάλαβες τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Πε μου, σε παρακαλώ, τι είδαμε. Προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο τι είδαμε και όλο εξηγούμε. Και το ένα πιάτο και το άλλο πιάτο. Η ιστορία, ξέρετε ποια είναι. <laughs> ότι ο πρωταγωνιστή ήθελε να πάρει ένα πτυχίο και να κόψει το κάπνισμα. Οπότε πήγε και ο Θεό σε αυτή τη μούργα για ένα μήνα για να του δώσουν ένα πτυχίο και να κόψει το κάπνισμα. Και ξέρετε, έπρεπε να πάρει ένα αντικείμενο μαζί του και πήρε το δόνκι ο μαλάκα. Καταλαβατε; <laughs> Γιατί το προλεταριάτο το δόνκιχότιο ονειρεύεται όταν είναι στη σκλαβιά και δεν μπορεί να φάει, το φαί του. Λοιπόν, <laughs> και αυτό, αυτό είναι η ιστορία. Και μετά μα δείχνει δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ναι, ισχύει. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ναι, όντω. Ε, δεν. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι εννοώ κόνσεπτ πίσω από αυτό. Δηλαδή, σε ένα, όντως σε ένα άλλο πλαίσιο που είχε ένα νόημα αυτό το πράγμα, θα ήταν ωραίο ναι. σαν ιδέα γιατί σου δείχνει το, το πώ πρέπει να συνεργαστούν οι άνθρωποι για να ζήσουν όλοι. Που εντάξει, εκ των πραγμάτων, με αυτό το τραπέζι, με 200 ορόφου, με δύο άτομα τον όροφο, δεν γίνεται να ζήσουν τόσοι άνθρωποι. Όχι. Ακόμα. Α, ε. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, ακόμα ρε, παιδί μου, και αν μοίραζε το φαγητό ισόπορσα, θα έπρεπε να τρώ ένα σταφύλιο ο καθένα. για να φτάσει. Γιατί καταλάβαινε ότι ήδη μέχρι το. Όπω το είπα και αυτό στην ταινία πρωτογωνιστή μου, με αυτόν τον ώραφο 50, είχαν yeah. σχεδόν καταναλωθεί όλα. Ξέρω εγώ, γιατί οι άνθρωποι είναι άπλιστοι, γιατί σου λέει τώρα εγώ είμαι από πάνω επίπεδο, πότε σε κατουράω, και κυριολεκτικά έγινε αυτό. Yeah, ναι, γιατί σε σειρά. ένα μήνα δεν είχε να φάει πριν, μια εβδομάδα δεν yeah. είχε yeah. να φάει ο Ναι, ακριβώ. Επίση. Τι σημαίνει άνθρωπο, α πούμε, ναι, δεν. Είναι. Σε, σε ένα πλαίσιο που θα εξηγούσε τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί δεν μα είπε ποτέ η ταινία είναι φυλακή. Και αυτό το ξέρουμε. Που μπήκε και ο θελό και ήθελε απλά να κόψει το κάπνισμα αυτό που είπε και υπήρχαν άνθρωποι που είχαν υπήρχαν παιδιά, Υπήρχε ένα παιδί μέσα. Υπήρχε καρκινοπαθή. Ήταν ό,τι που δούλευε ό και. Να, ναι. που ήταν στην, στη διοίκηση αυτή. Που έβαζε τον κόσμο κάτω. Το ναι, τοποθετούσε ναι. στα μπήκε δωμάτια. Και, και μπήκε και αυτή μετά μέσα χωρί να σου εξηγήσει γιατί. <laughs> <laughs> και απλά έλεγε αμπελοφιλοσοφία ξέρω εγώ. Τύπου... Τύπου, δεν ξέρω, κάτι πολύ απλοϊκά πράγματα, ρε παιδί μου. Τίποτα, okay. ρε, τίποτα, τέκνη. Συμφωνώ, ήταν κακή ταινία, ε, αλλά εγώ σου λέω μέχρι τη μέση λέω, κάτσε, περίμενα να δω πού θα το πάει, γιατί λέω, μπορεί να τα εξηγήσει όλα στο τέλο. Ρε, δεν έγινε τίποτα στο τέλο. Τίποτα, <laughs> 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 Δεν έγινε τίποτα. Είπανε, <laughs> η Πανακότα είναι το μήνυμα, το παιδί ναι. είναι το μήνυμα, και μετά εμφανίστηκε ένα φω και... <laughs> και δεν ξέρω τι έγινε, α πούμε. κανείς δεν κατάλαβε. Ένα παιδί στο φω πάνω στο. Α, πήγαινε, βγάλε άκρη. Ρε. Ξέρεις... Εκνευρίζομαι γιατί ε, δεν ξέρω αν ένα παιδί 12 χρονών έρθει πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια της κοινωνίας και ότι όλοι πρέπει να θυσιάζουμε πράγματα από την προσωπική μας τέρψη τέλος πάντων και να, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι. Ε, παράδειγμα ναι. τώρα στην καραντίνα είδες όλους τα κολόχαρτα και δεν έμειναν κολόχαρτα ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ε, δεν ξέρω... Δεν καταλήγει πουθενά, Σω είμαστε μια. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θέλω να πούν. Δηλαδή, πα να μιλήσει για μια κατά βάση. Ε, δεν μπορεί καν να μιλήσει για μια μαρξιστική κοινωνία ή για μια αταξική κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Ε, γιατί δεν παράγει κανένα τίποτα. Δηλαδή, ε, καταραίει ναι. όλο το κόνσεπτ Αυτοί οι άνθρωποι ναι, ναι. δεν παράγουν κάτι. ωραία. Όχι. Τα παράγει άλλο και του τα δίνει. Άρα, αυτό είναι ένα καπιταλιστικό πράγμα. Mm -hmm. Ωραία. Το να παράγει άλλο και εσύ να αγοράζει. Αυτοί δεν αγοράζουν, μένουν εκεί πέρα. Τι έχουν ανταλλάξει τώρα, Αυτοί έχουν ανταλλάξει το χρόνο του και πιθανότατα την, την τρέλα του ή την, το, τη σωτηρία του νου του τέλο πάντων να μείνουν εκεί πέρα μένουν, με κίνδυνο να τρελαθούν ή να πεθάνουν. Έχουν ανταλλάξει κάτι. Και αυτό που έχουν ανταλλάξει τι? για να του μάθουν ότι αν δεν μοιράζονται πράγματα όπω το φαΐ θα πεθάνουμε όλοι. Ξέρει κάτι. Ε, ωραία. Να, θα πάρω λίγη κανέλα έχω εδώ τώρα. Την έχω γιατί τρώγαμε μια κρεμούλα. Να τη βάλω κι εγώ στο μάτι μου και να πω ότι έκανα ταινία. Δεν έχει δει κανένα νόημα, κανένα... είναι προσβλητικό κιόλα και για, τα... για τι υποτιθέμενε αταξικέ κοινωνίε και για όλο αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν για να φάνε οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να του βρίσουν και να του απειλήσουν. Και να... Και μετά, όταν κατεβαίνουν αυτοί όλοι μαζί και του εξηγούν. Γιατί έρχεται και ο μαύρο που είναι στην αναπηρική καρέκλα, ο... που δεν ο είναι σοφός. από την Ισπανία, που έχει ναι, σοφό που έχει μια περίεργη προφορά και καταλαβαίνουμε ότι έχει ζήσει και 5-10 πράγματα. Ε, και του λέει: Πρώτα ο διάλογο. Πρώτα ο διάλογο. Γιατί αν δεν πείσει τον άλλον, δεν θα τον δει. Δηλαδή, άκουσαν μεν, πάταξαν δε. Μα, ρε, τίποτα. Ένα μπουρδέλο <laughs> τεράστιο με μια σύλληψη με ανθρώπων χαμένων στην τρέλα για να σου πει μετά ότι όλα είναι μάτια και σώστε το παιδί και δεν... Ψέματα που δεν εξηγούνται ποτέ. Δηλαδή, αυτή είχε παιδί, αλλά τελικά δεν είχε και έλεγε όλου ψέματα γιατί το ήξερε αυτή που την έβαλε μέσα. Αλλά τελικά, ποιο έλεγε ψέματα, αφού υπήρχε ένα παιδί. Και ήταν ξεκάθαρα δικό τη. Ρε, <laughs> τίποτα κάνει. νόημα ότι πουθενά. Δεν πολύ έβγαζε νόημα. Απλά ήθελα να το δω μέχρι τέλου για να δω μήπω ρε, παιδί μου κάπω. Θα... Ναι. Γιατί, οκ, okay, mm. σε βάζει έτσι χύμα μέσα και λε, mm. ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Προσπαθεί να καταλάβει σιγά-σιγά. Ναι. Okay. Ε, αλλά ναι, δεν καταλήγει πουθενά. Δηλαδή, περνάει όλο τον χρόνο έτσι. Αυτό φαίνεται να έχει μια διάθεση ότι εγώ δεν θα φάω κάποιον άλλον ή δεν θα σκοτώσω κάποιον άλλον, α πούμε, και θα τα βρούμε, παιδιά. Θα... Θα, σημαίνει, θα τα βρούμε με κάποιο τρόπο και θα τα μοιραστούμε και θα τα πάμε. Που δεν έχει και επικοινωνία. Δηλαδή, μόνο με τον από κάτω και τον από πάνω, ας πούμε. Δεν μπορεί να, να κάνει κάτι. Ε, και ουσιαστικά, όταν ήταν σε κάποια πολύ ψηλή θέση, α πούμε, στο ε, στον όροφο 6, δεν θυμάμαι, που ήταν. Σκεφτήκανε σκεφτήκαν με τον άλλο το συγκρατούμενο, συγκάτοικο, mm, στην συνάνθρωπο. δεν θεός, ξέρω τι ήταν. Ναι. Τρέλα, τρέλα. Ότι φουλ. θα κατέβουμε σε όλα μέχρι το 200 και θα του πούμε ότι παιδιά εδώ το μοιραζόμαστε αυτήν η φάση για να περάσουμε ένα μήνυμα, ξέρω εγώ. Ε, και μετά γίνεται ό,τι να ξέρω εγώ. Πλακώνονται σε κάθε όροφο. Καταρχά δεν, δεν παίζει να, να αντέξει 200 ορόφου χωρί φαγητό. Όχι. Να πλακωθεί με όλου αυτού που θα ρομίξουν πάνω σου για να φάνε το φαγητό. Όχι. δεν γίνεται αυτό Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, και ήταν και πάνω από 200 τελικά. Και στου τελευταίου 50 ήταν όλοι νεκροί. Από την πρώτη μέρα. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, Ισχύει. Δηλαδή απλά πεθάναν από την πρώτη μέρα. Οπότε σαν να σου λέει κιόλα, άντε αυτό ίσω είναι ένα μήνυμα ότι δεν θα καταλάβει ότι και να θε να κάνει καλό για του από κάτω που εσύ πήσε στο 6, δεν καταλαβαίνει. Πόσο σκληρά είναι εκεί κάτω. Εσύ έχει την εντύπωση ότι θα πα και θα βρει και κάποιον. Αλλά έχουν ήδη πεθάνει. Ναι. Ίσως αυτό να ήταν το μοναδικό χρήσιμο, δηλαδή όλη αυτή για να σου δείξει την ταξική απόσταση, όλο αυτό κάτσε χωρί και την κάμερα αυτό το πράγμα. Να σου πει ότι αυτοί ξεκίνησαν από το 6 και πίστεψαν ότι μέχρι το 200 θα φτάσουν. Αλλά και αυτοί μέχρι το 100-130 ξέρει πήγανε. Δεν, Επίσης, δεν, έφτασε ποτέ κανεί. Δεν, είχα, δεν είχαν τη λογική ότι θα, θα ξανανεύαιναν όταν τελείωνε αυτό. Ναι. <laughs> Ωραία. Γιατί δεν το κάνω οποιοδήποτε αυτό το πράγμα, α πούμε, και, δεν να, ξανανεύ... ιδέα, και να ξανανεύει ήταν πάλι αυ... στο μηδέν, α πούμε, ξέρω εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω. Και το έκανε η οι... βλαμένη που του δολοφονούσε όλου και έψαχνε το παιδί τη. Αυτή ναι, το έκανε. έκανε. Αυτή κάθε μέρα νευοκατέβαινε. Ναι. Αυτή γιατί δεν ήταν μήνυμα. <laughs> δεν ξέρω τι ήταν αυτή. Αυτή απλά έμπαινε τι... με σιωπή. Με την ταχύτητα που έφευγε το ασανσέρ, πηδούσε στον όρο τη κάθε φορά σαν δελφινάκι. Έτσι όλο εδώ δεν τα plot holes, τι χαρακτήρε, κανένα νόημα, τίποτα πουθενά. Δεν ξέρω πόσα λεφτά δώσανε για αυτό το πράγμα. Θα ψάξω να βρω τι, τι budget είχε. Δεν ξέρω, έχεις Θα ψάξω στήκη. να βρω Ή... τι budget είχε για να πάθω έμφραγμα. Όχι, στέλνει. Να μη. αρχίσω να ουρλιάζομαι. Να, ε... να, 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 να πω, δώστε τα ρεμαλάκι, δώστε τα να πάρουμε μάσκε με κολονοϊό. Έχουμε ρεμαλάκι. Ήτανε Περίμενε, πολύ γιατί και... βρήκα και κάτι άλλο εδώ. 7 στα 10 έχει το IMDb. Ναι, όχι, για 7 στα 10 δεν είναι για κανένα λόγο. Ε... Πρόσεξε, πάει για Goja Award για Best New Director και Goja Award για Best Original Screenplay. Μα ε, είναι δυνατόν. Νομίζω με κάποιον το συζητούσα Που... και μου είπε ότι υπάρχει ήδη αυτό το concept και σε άλλε ταινίε. Όχι Παφανώς. έτσι ακριβώ, αλλά ναι, Τι original screenplay. να λοιπόν, ε... σου πω και λέει η Wikipedia για να γελάσουμε. Λοιπόν, ε... Για την Έχει ταινία κάπου αυτή. Για τον budget, ναι, ναι, ναι. Έχει κάποιο... Α, βγήκε το 6 Σεπτεμβρίου του 2019, βγήκε στο TIFF. Στο, στο Toronto πιο... International Film Festival. Α. Ναι, λοιπόν, ο Γκαλντέρ Γκαζτελού Ουρούτια, ωραία, που είναι αυτός που έκανε την ταινία. Για να δούμε. Ναι, ο σκηνοθέτης, λοιπόν. Ναι. Λέει ότι το μήνυμα της ταινίας είναι ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να μετακινηθεί προς την δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. Ναι. Καταλάβαμε ότι κάτι τέτοιο ήθελε να πει. Ναι. Ήθελε, δεν το κατάφερε όμως. Ναι. Ήταν πολύ λάθο εξε... το που έδειξε. Πρόσεξε τώρα και εξερευνά και τη σημαντικότητα πρόσεξε, του individual initiative εντάξει, για το πώς ξεκινάει η πολιτική αλλαγή και κριτικάρει και τον καπιταλισμό αλλά και τα σοσιαλιστικά συστήματα. Ωραία. Και mm. είναι ένα θεατρικό... <clears throat> Συγγνώμη, το σενάριο είναι ε, 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 βασισμένο σε ένα θεατρικό έργο από τους Ντέιβιν Τεσσόλα και Πέντρο Ριβέρο ε, και κάνανε περισσότερα πιου-πιου για να το κάνουν φιλμ. Δηλαδή, ναι, βάλανε okay. μέσα ξύλο και τέτοια. Ράξε. Και... Α, ήταν unproduced theater script, δηλαδή δεν έχει ανέβει και ποτέ. Mm -hmm, okay. Ωραία. Και μάλιστα, ε, ο σκηνοσύμποτης ήταν... Ναι, και κάνανε λέει, πάρα πολύ rewriting. Το γράψαν και το ξαναγράψαν και το ξαναγράψαν. Ε, γιατί δεν μπορούσαν να το βγάλουν αλλιώ ε, σε ταινία. Και ο σκηνοθέτη είπε ότι ήταν και πάρα πολύ βασανιστικό όλο αυτό. Γιατί οι, οι συγγραφεί ε, υπερασπίστηκαν το δικό του θέαμα, το καλλιτεχνικό. Ε, θέαμα, όραμα το καλλιτεχνικό. Και δεν ήθελαν να κάνουν κάποιε από τι αλλαγέ που πρότειναν. Μήπω να διαβάσει το θεατρικό μπα και βγάζει νόημα. Γιατί μάλλον δίκιο είχαν που δεν ήθελαν τι αλλαγέ. Ναι, οκ. Okay. Ε, ρε, δεν. Ε... <laughs> Δεν έχει, εντάξει, είχε τώρα εδώ, διαβάζω πράγματα, λέει. Ε, τα χτίσαν όλα αυτά. Χτίσαν τα χτίσαν. και τέτοια. Ήταν, ήταν, πολύ καλό. Η παραγωγή ήταν εξαιρετική. Όχι, τώρα, η παραγωγή ήταν καλή, καλή να ναι, πάρα ναι, πολύ Ναι. Και εντάξει, και, και, ο ηθοποιό ήταν πολύ καλό αυτό που έπαιζε. Ναι, ο οποίο κάνει κομμωδία συνήθω. Πήραν, λέει, γνωστού ηθοποιού ε, που κάνουν κομμωδία συνήθω για να για να ελαφρύνουν το, το πολύ βαρύ θέμα της ταινίας mm -hmm. με το να προσθέσουν χιούμορ, ηρωνία και σουρεαλισμό. Εντάξει, για μένα το μήνυμα της ταινίας είναι... είναι θέλετε... Είχα και 12 κιλά, sorry. Αν, ναι, λογικό. Mm. Αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα, μην πάτε σε, σε μία αίρεση. Αυτό. <laughs> Και μην πάτε σε κάποιο περίεργο ίδρυμα που σα υπόσχονται ότι θα χάσετε. Δεν ξέρω, 20 κιλά ή θα κόψετε το κάπνισμα, οτιδήποτε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Αποφύγετε τέτοια μέρη που δείχνει ταινία. Θα σου πω τώρα. Κοίτα. Ε, εδώ πέρα μιλάνε οι κριτικοί ότι το συγκρίνουν με Σάμιουελ Μπέκετ, με το περιμένοντα τον κοντό. Ε, εντάξει. Ε, ε, ε. Ναι. Και ή λέει την ε, ισπανική ε, πώς το λένε, αναστήλωση, ανανάσταση του Hannibal Λέκτερ. Παιδιά, λοιπόν, κοιτάξτε, ε, να ηρεμήσουμε λίγο, εντάξει. Ε, ηρεμήστε λίγο, ούτε με τον Μπουνιουέλ έχει σχέση. Ε, είναι μια μπουρδα πάρα overproduced πουρδα... η οποία χάνεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό. Αν αυτό το πράγμα σας πει κάτι πραγματικά είναι γιατί δεν έχετε διαβάσει σοβαρά πολιτική φιλοσοφία ε, που το θεωρώ πάρα πολύ περίεργο να μην το έχετε κάνει. Όταν λέω σοβαρά εννοώ έστω και σε σχολικό επίπεδο γιατί τα κάναμε και στο σχολείο. Δηλαδή αν πρώτη φορά ακούς για τη δίκαιη ένα κατανομή του πλούτου στα 35 σου από την πλατφόρμα ε, δεν είναι η ταινία καλή, εσύ είσαι βλάκα. Ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, τι να πω, είχαμε ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστική κυβέρνηση υποτίθεται ότι ήταν, ξέρω εγώ, έβγαινε έξω και έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν, δηλαδή δεν τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Όχι, κατα ειρωνία σε αυτά που λέω, φουλ ειρωνία, έτσι, ελπίζω να το κατανοούμε. Ναι. <laughs> ε, όχι, αυτή Μα, η ταινία κα... δεν το αντίθετο του ΠΑΣΟΚ, στο επί ΠΑΣΟΚ αυτή η φυλακή θα είχε μέσα δύο τραπέζια για κάθε όροφο, σίγουρα. Δεν, ρε Ξέρεις γιατί με εκνευρίζει τόσο πολύ <Πες> γιατί, γιατί ήταν καλό Ήταν καλογυρισμένο Οι ερμηνεί ήταν πάρα πολύ καλές Οι διάλογοι αν και άχρηστοι και αχρίαστοι ήταν καλοί Οι άνθρωποι παίζαν πάρα πολύ ωραία Τα εφέ ήταν πάρα πολύ καλά Το σενάριο έμοιαζε να έχει μια πρωτοτυπία mm. Και μετά, μετά Απλά δώσαν τόσα λεφτά Για να κάνουν κάτι το οποίο Κλείνει στην ταινία Και είναι ήταν λες okay. και θέλουν να δείξουν ότι έχουν καλά εφέ, ξέρω εγώ, χωρίς να κολλάει κάπου αυτό που έγινε. Δεν ξέρω. Ομένα, yeah. Ειδικά το τέλος δεν έβγαλε νόημα, αλλά είναι και αυτό που λες. Δεν είχε καμία συνοχή και δεν, δεν είχε κάποια σκέψη πίσω από αυτό το απλό που έβλεπα και εγώ, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτή η κατάσταση για κάποιο λόγο. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο, αλλά τελικά δεν μαθαίνεις και για ποιο λόγο είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν υπήρχε δεν, υπήρχε, δεν έβγαζε νόημα ότι αυτό ήθελε να κόψει το κάπνισμα και ήταν συγκατοικούσε με κάποιον που είχε ξέρω εγώ, δολοφονήσει κάποιον, α πούμε. Ναι, δεν. Είμαι... Και... και να σου πω επίση το, το πολύ. Ρε, παιδί μου, υπάρχουν κάποια άγραφοι κανόνε στο storytelling, ωραία, οι οποίοι. και είναι και γραμμένοι πλέον, μελετημένοι μετά από πολλά χρόνια. Αν θέλει να μου δείξει ότι κερδίζουν το σύστημα. Μέσα στο οποίο βρίσκονται, πρέπει να το κερδίσουν. Δεν πρέπει να εφεύρουν ένα άλλο σύστημα. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Θα έπρεπε δηλαδή να κατέβουν με την πλατφόρμα κάτω και ναι. να βρούνε το προσωπικό να του χειροκροτάει και να λέει Καλώ ήρθατε. Ναι, δεν μπορεί να κατέβουν ναι, κάτω, να βρουν ένα αχανή χώρο που δεν κάνει τίποτα και να στείλουν πάνω ένα πλάσμα το οποίο θα πέθανε και από την επιτάχυνση του δίσκου, γιατί δεν ναι, ναι. πολλά τα G. Και το οποίο πήγε κάπου και δεν μάθαμε. Που. Δηλαδή. Το σύστημα που μας παρουσιάζει κάθε ιστορία θα πρέπει να είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να λυθεί αυτή η ιστορία. Όχι να δημιουργηθεί ένα άλλο στο τέλος. Θα ήταν, ξέρω εγώ, σαν εγώ έγραφα τον κόλεμο. Μα ούτε αυτό Εντάξει. έγινε που λες, Δεν δημιουργήθηκε να... κάτι ναι. άλλο στο τέλος. Δημιουργήθηκε κάτι άλλο στο τέλος. Τι δημιουργήθηκε στο τέλος. Αυτό το αχανέ πράγμα κάτω από τον πύργο. Πού πατούσε αυτό, ποια είναι τα θεμέλια, δεν πήγαν πουθενά, τι ήταν αυτό, η ζωή μετά, πέθαναν. Δεν Μα ξέρω δεν, δεν έβγαζε κάποιο νόημα το τέλο. Τίποτα. Τίποτα. Η Πανακότα τι... είναι το μήνυμα που ήταν από τι πιο αστείε φράσει ever. Ναι, ναι, ναι. Η Πανακότα είναι το μήνυμα και μετά το κορίτσι είναι το μήνυμα επειδή φάγαν την Πανακότα. Ρε, εσύ ναι. να σα πω κάτι. Δεν δουλεύει έτσι. Όχι, δουλεύει γιατί το κορίτσι έφαγε την Πανακότα. Οπότε η Πανακότα ήταν μέσα στο κορίτσι. Μέσα οπότε στο κορίτσι. μετά το μήνυμα ναι. ήταν encrypted μέσα στο κορίτσι. Ξέρει γιατί ήταν το κορίτσι το μήνυμα. Γιατί δείξανε ότι πήγανε μέχρι το τέλο που ξέρανε ποιο είναι πού και βρήκαν το κορίτσι. Εντάξει, και την ανεβάσαν πάνω και διαλέξαν να σώσουν αυτή γιατί είναι η νέα γενιά που αυτή ξέρει. Τι ξέρει, ήταν ακριβμένο στο τελευταίο το καλό όροφο. Που της έκαναν. Άλλο πράγμα που δεν εξήγησαν ήταν γιατί σε εκείνο τον όροφο που βρήκαν το κορίτσι δεν έκανε ζέστη κρύο. Γιατί έπεσε και αυτό ο κανόνα ότι αν κρατούσε mm -hmm. φαγητό για μετά. Και το φυλάγιας mm -hmm. για μετά. Ε, νομίζω ή έβαζαν στο full τη ζέστη ή στο φουλ το κρύο, ξέρω εγώ, για να σε το πετάξισο, ότι δεν μπορεί να κρατήσει mm -hmm. φαγητό. Και στο επίπεδο που είχαν την πανακότητα με το κορίτσι, στο τελευταίο επίπεδο ποιο ήτανε, ε, δεν έγινε τίποτα από αυτά και επίση δεν εξηγήθηκε γιατί. Ναι. Γιατί πολύ πιθανό η γυναίκα αυτή που έψαχνε την κόρη τη να μην κατάφερε να φτάσει ποτέ μέχρι το τελευταίο επίπεδο ή και να κατάφερε να μην πήγε ποτέ φαΐ Και η μαγιά ήταν να δούνε ποιο θα σπάσει αυτή την ιεραρχία, να ανέβει πάνω στο τραπέζι, να κρατήσει φαΐ για να το πάει στο τελευταίο επίπεδο, να σώσει αυτό το παιδί που είναι φυλακισμένο και ένα θεό ξέρει πόσο. Ρε, δεν βγάζει νόημα τίποτα πραγματικά. Ναι. Τίποτα. Είναι, είναι κενό και άδειο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να το δείτε και να εκνευρίζετε πόσο τέλειο. Ή... Όχι, δείτε το, γιατί είναι καλό να βλέπουμε κακό, κακό σινεμά εκ του αποτελέσματο. Δηλαδή, η σύλληψη ήταν οκ, okay, η σκηνοθεσία ήταν οκ. Okay. Δηλαδή, να βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και να μην βγάζουν. Δηλαδή, τώρα όταν κάτι καταφέρνει και με εκνευρίζει περισσότερο από το πρώτο το Thor. Που είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν πιάσει χώρο ποτέ σε σκληρό δίσκο και έχουν δώσει μισθό. Εντάξει. Το πρώτο ε, δηλαδή, Thor. Το πρώτο Thor είναι. Okay. Δεν βλέπετε, ρε. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ούτε από τη στιγμή που ξεκινάει το πρώτο πλάνο. Τίποτα. Δεν μπορεί να το δει ούτε για να πει ότι το βλέπω γιατί με καβλώνει ο Χέμσγουρθ. Δεν υπάρχει. Είναι απέσιο. Απέσιο. Δεν βλέπετε. Ρε. Δε, δε... Ξέρει γιατί δεν σε νοιάζει. Γιατί είναι ο Θεό των κεραυνών και κάνει πιου πιου. Δεν σε νοιάζει. Ε, λες, το κλείνει και είσαι ελαφρά την καρδία. Λε, είδα και μια μαλακία. Το platform ναι. ξεκινάει και σου υπόσχεται ότι θα δει κάτι διαφορετικό και γαμάτο και στο παίρνει. Από νομίζω από τα 40 λεπτά και μετά αρχίζει και στο ναι. τμήμα τμήμα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και εγώ κάπου εκεί το έχασα. Ήταν μέχρι εκεί που είχα δει τυχαία το έχω σταματήσει. Και λέω, Οκ, okay, ρε παιδί μου, και μιλάμε και σου λέω το ξεκίνησα και αυτά. Και μου λε, Α, μεγάλη πατάτα και αυτά. Και λέω, κάτσε να δω μέχρι το τέλο. Γιατί λέω, Μέχρι τώρα κάπου το πάει, κάτι θα γίνει. Αλλά ναι, εν τέλει από εκεί και μετά άρχισε να γίνεται εντελώ απογοητευτικό, νομίζω, στο, στο πώ εξελίχθηκε και στο ότι. Πα... Ναι, αυτό δεν δε βγάζει νόημα, όχι α... ότι α... ήταν α... κάτι αφηρημένο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ήταν ό,τι να είναι. Μακάρι να ήταν κάτι αφηρημένο. Μακάρι. Δεν ήταν τόσο όχι. συγκεκριμένο και τόσο ξεκάθαρο το μήνυμα που ήθελε να περάσει που δεν, δεν, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει Στο επόμενο θα αναλύσουμε κάποια, κάποια σειρά ή που θα βγάζει νόημα, πιστεύω. Είναι η σειρά... Mm. Είναι μάλλον η ώρα να αναλύσουμε κάτι που βγάζει νόημα. Είπαμε να κάνουμε και κάτι που okay, δεν μα άρεσε τόσο και. Καλό είναι αυτό. Δεν το θεωρούμε εμεί τόσο καλό, αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι. Καλό είναι. Εντάξει, ψάχνω τώρα εδώ, να δω μήπω κάτι δεν. Ε, ξέρεις, κάτι δεν καταλάβαμε, αλλά όχι. Βλέπω απλώ ότι όλοι καταλάβαν το ίδιο, απλά χάρηκαν. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά. Εντάξει, ηρέμησε όμω, σε καλύτερα τώρα. Όχι, όχι, όχι. δεν, δεν ηρέμησε. Το γιατί εδώ έχει the ending of platform explained. Κάτσε στο looper. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Στο? στο... Τι λέει εδώ. Στο looper. Ένα site είναι. Α. Ah. Ε, θα σου πω αμέσω. Α, είχε και αυτό το μήνυμα που λέει, που το διά, διάβασα την πρόταση πολλέ φορέ για να το καταλάβω, που λέει ε, τους έχουν βάλει σε αυτό το vertical self management center, έτσι το λένε. Ε θα πρέπει, λέει, για να φτάσει το φαΐ μέχρι κάτω, να ξεκινήσει ένα spontaneous sense of solidarity. Έτσι, μία, ε, Α, ξαφή, αυτό που έλεγε μία... η καρκινοπαθή, η αυθόρμητη αλληλεγγύη ναι, και ναι. καλά. Ναι. Ναι. Και απάντησε ο Γκορέγκο, ο πρωταγωνιστής, ότι ah, if that solidarity emerges they'd know to prevent it happening on the outside. Δηλαδή, ότι, αν, ε, ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί αν ήταν να γίνει, θα είχε γίνει ήδη έξω και θα το είχαμε δει και θα το είχαν σταματήσει. Δηλαδή, πιο αυτό στη μέση τη ταινία. Οπότε, τι μου δείχνει από τη στιγμή που μου έχει προκαταβάλει ότι δεν δουλεύει. Τι. τι δεν. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ε, είναι αυτό που λέμε. Δεν έβγαλε δεν και ιδιαίτερο νόημα η ταινία ξέρω. Θα, θα δεχτώ έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πραγματικά. Ε, πώς το λέει, δεν έχει επαφή με αυτά τα ζητήματα καθόλου και είναι πολύ νέο και το βλέπει πρώτη φορά και λέει: Wow, δεν τα είχα σκεφτεί αυτά. Και να πω ότι. Α! Είναι η ταινία τη ζωή του, δεν ξέρω. Θα το δεχτώ, <laughs> αλλά μόνο έτσι. Ναι, δεν ήτανε. και σαν μπλοκή δεν ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, όλοι με το τέλο λίγο θα ξενέρωναν έτσι κι αλλιώ. Ανεξαρτήτω το πώ το πηγαίνει μέχρι κάποιο σημείο, το τέλο είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι όμω. <laughs> Για άλλο πάνε, ναι. άλλο του προκύπτει, άλλο ναι, ναι, γίνεται. Ναι, ναι. Στο τέλο, η... η τελευταία σκηνή. <laughs> δεν ξέρω. Ε, και... Και εγώ ακούγοντα αυτά που λε, άρχισα και εγώ να εκνευρίζομαι όλο και πιο πολύ. Δηλαδή σου λέω, μου άρεσε, <laughs> «μου, άρεσε, μου άρεσε η ιδέα που υπήρχε, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη ιδέα. Είναι κάτι λίγο αόριστο αυτό. Ήταν η ίδια ιδέα που ήταν και στα παράστα. Εντάξει. Η ίδια ιδέα ήταν. Απλά δε τη μία εκτέλεση, θε και την άλλη. Εντάξει, όχι. Ναι, δεν μπορώ να συγκρίνω τι δύο ταινίε. <laughs> ναι, γιατί μία πήρε και 4 πεντεώσκαρο. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πέρα από αυτό, σου λέω, δεν είναι δεν έχει καμία σχέση η δομή τη μία με τι άλλε και το πώ το παρουσιάζει. Αλλά ξέρω, πραγματεύεται κάτι παρόμοιο, ναι. Ενδεχομένω να ισχύει. Αχ, δεν α, ξέρω. Α, δεν α, ξέρω. Ήταν κακό. 5, 5 α, στα 10 α, γιατί το σκηνοθέτησαν καλά. 5 στα 10. Ήταν ωραία παραγωγή, ναι. Ε, ωραία, εγώ θα βάλω 5,5. Εντάξει. Οπότε Είσαι λιγότερο κλι... αυστηρό από εμένα αυτή τη φορά. Είμαι λίγο λιγότερο αυστηρό από εσένα αυτή τη φορά, ναι. Αυτά. <laughs> Έχει κοκκινήσει. το... <laughs> Όχι, είμαι, είμαι πολύ ήρεμο αυτή τη στιγμή. Είστε ήρεμο αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν, καλό και να, να διατηρήσουμε αυτή την ψυχραιμία. Βεβαίω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μέχρι το επόμενο ραντεβού μα. Σε μία εβδομαδούλα, περίπου. Σε μία εβδομάδα, περίπου. Ε... Mm. Πασχαλιάτικο. Α, ναι. Easter μαρμελάδα φράουλα. Easter, Easter. Ναι. Όπου θα τα πούμε εκεί εκ νέου. Αυτό. Είναι μια υπόσχεση που θα την τηρήσουμε, πιστεύω. Ναι. Και θα τη ζαμπονίσουμε. Και αυτό. Γιατί με τρελό, μην το ξεχνάω, Δεν λέει ότι κάνουν τρελή έτσι, αλλά τέλος πάντων. Το τεστ ήταν πάρα πολύ σωστό είναι πάρα πολύ σας Λοιπόν Στέλιο, εύχομαι να γίνεις καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ χάρη εύχομαι μου. να πέσει κάτω από το 80%. Αυτό θέλω να πω. Η τρέλα μου. Η τρέλα σου. Έλα μου, είναι ακίνδυνη η τρέλα μου μακαρόνια. Yeah. Ήρθε η ώρα, γεια σα. Ήρθε η ώρα, είναι... ναι. Γεια σα, αποχαιρετούμε. Ήταν too much, γεια σα. Κα καλή συνέχεια, γεια σα. <laughs> Α, περίμενε, πρέπει να κάνουμε αυτό με το χέρι και την κάμερα. Έλα, έλα, έλα. έλα, έλα. <laughs> Α, αυτό. Είναι. αυτό. Μπράβο.